βρίσκομαι στα nightclub, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο δρόμο, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω κάτι. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, μου χαμογελάει ένας άλλος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη, καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή Λάσπη, πολιτική εκπομπή Λάσπη, σήμερα στις 8 εκτάκτως αντί για τη συνηθισμένη μας ώρα στις 7 που δώσαμε στον Αντρέα το Λεκάκι να κάνει συνέντευξη με το τμήμα Βολιαντών του Πανιωνίου και διότι ο καλεσμένος μας, ο οποίος ήταν απέναντί μου, ο κ. Μάριος Μουζάλας, από τη Στοφή Νέας Μίνης, είχε δυσκολία λίγο στις 7 η ώρα, οπότε προσπάθησα και εγώ να τον εξυπηρετήσω. Κύριε Μουζάλα Μάρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους θεατές σας. Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και κυρίως και για τη διευκόλυνση που επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αφού παγκάμε λοιπόν, εύκολα εσύ και μηχανή από τη ΕΔΑ, οπότε δεν ζωρίστηκες. Να σε καλωσορίσω, να σε καλωσορίσω και στα δόμενα της Νέας Μίνης, αν και όπως μου είπες εκτός αέρα, έχεις ξαναδεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Πες μου από περιέργεια, πάντα εκεί ήτανε, σε αυτή την αίθουσα έχεις ζήσει εσύ, έδανα. Ναι, σε αυτή την αίθουσα ήταν η πρώτη μου δημοτική αίθουσα, την περίοδο του 86, εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος, με την παράταξη που τότε επικεφαλή, τη δημοτική ενωτική κίνηση που είχε τότε επικεφαλής την κυρία Ιαγωγάκη. Μιλάμε λοιπόν για πολλά χρόνια πριν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αλλάξει. Βγαίνει και ηλικία, αλλά δεν θα μετράω. Ναι, καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Το λέω με την έννοια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τότε είχε άλλου είδους προβλήματα να επιλύσει. Ήταν προβλήματα υποδομών, ήταν προβλήματα διαφορετικής φύσης, διαφορετικών αιτιών από ό,τι έχει σήμερα που είναι πολύ πιο πολύπλοκα και απαιτούν περισσότερες και καλύτερες παρεμβάσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από τις πρόσφατες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον νόμο ο οποίος εκεί τουλάχιστον πρόλαβε να δουλέψει, με την απλή αναλογική είχαμε την εκλογή του Δημάρχου, με τον Δήμαρχο του Στάδου Βουλάκη τελικά να βγάζει 15 δημοτικούς συμβούλους, δεύτερη παράταξη του Δημάρχου του Γιώργου Κουτελάκη, τρίτος ο Γιώργος Λαρίσης, με την παράταξη η οποία είχε πάση δεν θα αποχωρήσει, είχε πάση περιπτώσει μια πολύ μεγάλη γεύση της Νέας Δημοκρατίας και τη συνεχεία στροφή του η στροφή της Νέας Μίνης, η πολύ ανάποδα το κουκουέ τη ΛΑΕ. Δώσ' μου λίγο, πήγαινε λίγο πίσω, το Μάιο, δώσ' μου μια εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών, αν θέλεις, για κάθε έναν από αυτούς τους συνδυασμούς. Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί για μένα έχουν ιδιαίτερη σημασία το τι πήρε ο κάθε συνδυασμός, αλλά αυτό που είναι κυρίαρχο είναι αυτό που είπες και να μου επιτρέψεις να σου μιλάω και να μου μιλάς στον εαυτό θα είναι πιο εύκολη και η συζήτησή μας. Έχει σημασία ότι αυτές οι εκλογές ήταν διαφορετικές από όλες τις άλλες προηγούμενες. Ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν η απλή αναλογική, η οποία έφτασε μέχρι και την εκλογή. Αυτό, αν θέλετε, και θα ήθελα μετά να μιλήσουμε ίσως λίγο γι' αυτό, απλώς εδώ ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι το ότι πήγαμε με την απλή αναλογική πρακτικά και νομίζω σε αυτό όλοι θα συμφωνήσουμε, οδήγησε σε πολιτισμένες δημοτικές εκλογές, χωρίς ακρότητες, χωρίς ανθρώπους στα κάγκελα, χωρίς αντιδικίες, παρά μόνο όσο αφορά θέσεις και πολιτικές. Παλαιότερα είχαμε δηλαδή αντιδικίες. Παλαιότερα οι μισοί ήταν απατεώνες για τους άλλους μισούς.
Και δεν μιλάω για πολύ παλιά που ήταν πιο ιδεολογικές και πιο πολιτικές οι συγκρούσεις, λέω για ενδιάμεσα, το έχετε ζήσει, ποιος πούλησε ποιον, ποια συμφωνία είχε κλείσει ο καθένας, ποιος δεν τη τήρησε, πηγαίναμε σε δημοτικές εκλογές με τέτοιες αντιθέσεις, οι οποίες κατά την άποψη είναι αδιάφορες για το λαό της. Ή θα έπρεπε να είναι. Και τότε ήταν αντίστοιχα. Δεν νομίζω, γιατί έχουμε μια συνεχή, ένα συνεχές δίπολο Τζουλάκης-Κουτελάκης, που κυριαρχούν μέσα και από τέτοιες αντιθέσεις. Δεν λέω μόνο λόγω αντιθέσεων, αλλά αυτές ο καθένας χρησιμοποιεί όπως θέλει, όπως τον βουλεύει, όπως επιδιώκει για να πετύχει τον. Πάμε λίγο στο ελληνικό λοιπόν, μίλησε μου λίγο για την καθημερινή. Κοιτάξτε. Οι δημοτικές εκλογές αυτές γίνανε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον, σε ένα πολιτικό κλίμα. Εμείς, όσο αφορά τη δική μας παράταξη, είμαστε ευχαριστημένοι, μπορεί να πει κανείς, από το αποτέλεσμα. Πρέπει να κριθεί θετικά, γιατί είχαμε δύο ζητήματα. Πρώτον, έναν καινούργιο υποψήφιο, ένα νέο παιδί, το Θέμη τον Παυλόπουλο, ο οποίος βέβαια είχε δράσει όλα αυτά τα χρόνια στα δημοτικά της Νέας Μήνης, αλλά προβολή υποψήφιου δημάρχου αντίστοιχη με του κ. Τζουλάκη, του κ. Κουτελάκη δεν υπήρχε, άρα έπρεπε να καλυφθεί ένα κενό. Και όσο αφορά το πολιτικό περιβάλλον, επειδή είναι γνωστό ότι η παράταξή μας είναι μια παράταξη που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ταυτίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ όπως πολλοί θέλουν να επικαλούνται, ήταν μέσα σε ένα πολιτικό κλίμα μιας άγριας πολιτικής επίθεσης που γινόταν και τη ζήσαμε όλοι, τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και για τις πολιτικές εκλογές, για επίπεδο της περιφέρειας, μια πολύ σκληρή σύγκρουση κατά την άποψή μου, με ανίερα μέσα πάρα πολλές φορές. Υπήρξε μια μεταστροφή του εκλογικού σώματος σε σχέση με το 2014 που ήταν αέρα στα πανιά μας. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις δεδομένες συνθήκες, το αποτέλεσμα είναι καλό. Υπήρχαν και άλλα χαρακτηριστικά. Υπήρχε ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο με πολλά νέα παιδιά, που ώρες-ώρες με κάνανε και σε έγινε λίγο αμήχανα. με πολλή όρεξη, με πολλές δυνατότητες, που μέσα από αυτή την προσπάθεια που έκανε η στροφή της Νέας Μήνης, βρήκαν ένα χώρο να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να ασχοληθούν με τα κοινά, και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και που το στίχημα πια από εδώ και μπρος της στροφής είναι να συνεχίσει, να βελτιώσει, να αναπτύξει τη λειτουργία της μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Χωρίς να υποτιμούμε το μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα προβλήματα είναι έξω, ο κόσμος είναι έξω. Αν εξαιρέσετε κάποιες προσπάθειες σαν τις δικές σας, το τι γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σπάνια φτάνει στον κόσμο της Νέας Σμύρνης. Οπότε στο τέλος καλείται να επιλέξουμε διλήμματα που πολλές φορές δεν είναι καν πραγματικά. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι οι εκλογές πήγαν καλά. Τώρα, ένας καινούργιος Δημοτικός Σύμβουλος παραπάνω από το προηγούμενο. Αυτό οφείλεται στο εκλογικό σύστημα κυρίως και όχι στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τα ποσοστά σας συγκριτικά με το 2014, θυμάσαι. Υπήρξε μία μείωση, ήμασταν στο 16, στο 14 ακόμα κάτι και πήγαμε στο 12 ακόμα κάτι. Παρ' όλα αυτά, συνένα. Παρ' όλα αυτά, συνένα που έδινε, που, με την κατάργηση του πλειοψηφικού που παίρναγαν 25 απευθείας στο πρώτο, με τον αναλογική μοιρασιά. Και θέλω να πω τώρα ότι κατά τη δική μας άποψη ο κόσμος ψήφισε ξέροντας ότι θα μοιραστεί αναλογικά οι θέσεις. Δηλαδή ψήφισε με ένα εκλογικό σύστημα γνωστό και αυτό επηρέασε την ψήφο ανθρώπων. Διευκόλυνε μετακινήσεις. Δεν ήταν όλα και μασίβ και συμπαγή. Έχουμε απώλειες ψήφων και από τις άλλες δυνάμεις. Ίσως έμεινε και κατηγορία στον κόσμο που ψήφισε με ένα σύστημα. Ναι, κατά την άποψη και έμεινε και πρέπει να εκφραστεί. Πάμε λίγο, ναι, βέβαια. Πάμε λίγο στο δίπολο και ας κάνουμε και μια αναφορά τόσο στην ανατροπή όσο στην είσοδο των πρώην συλλόγων σας της Λαϊκής Ενότητας και στο ΚΚΕ. Κοιτάξτε, εγώ το πρώην σύντροφή μου, εγώ θεωρώ όλο τον κόσμο της αριστεράς συντρόφους μου. Και πραγματικά είμαι χαρούμενος που μπορέσα και αυτές οι δυνάμεις, όποιες δεν ήταν, να μπουν
στο πλαίσιο των θέσεων τους νομίζω μπορούν να εμπλουτίσουν τη δουλειά του Δήμου. Προφανώς θα έχουμε και αντεκκλήσεις, θα έχουμε και συμφωνίες. Θα βάλω ένα αστεράκι, συνέβη κάτι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβουλίο και θέλω να το κουβεντιάσουμε ως προς την λαϊκή ενότητα και εσάς. Αλλά συνέχισε. Ωραία, θα μας το... Αν μπορώ να το απαντήσω, θα το απαντήσω. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι πλούτους. Εσείς το παρακολουθείτε και βλέπετε, ας πούμε, ότι ακόμα και η αντιπολίτευση που προσπαθεί να έχει ενιαίες θέσεις, αυτό γίνεται μέσα από μια πολυφωνία. Και δεν είναι μια στήρα αντιπολίτευση. Μιλάω για όλους και όχι μόνο για εμάς, που εμείς πρέπει οπωσδήποτε να τα βρούμε μεταξύ μας για να είμαστε κόντρα. Όπου μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινές απόψεις, θέσεις, και όσες από αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές από τη σημερινή διοίκηση, καλό είναι και καλό κάνει στον τόπο να περπατάμε. Όπου έχουμε διαφωνίες, θα διαμορφώνονται και έχετε υπόψη ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί. Ήδη έχουμε κάποιες αλλαγές στο Δημοτικό Συμβούλιο σε επίπεδο συσχετισμού. Λίγο στο δίπολο να πάμε, θα τα πούμε. Ναι, ωραία. Λίγο αυτή η εναλλαγή του κουτελέκης τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε. Η δική μας η άποψη είναι ότι αυτό το δίπολο δεν κάνει καλό στην πόλη. Μπορεί να το σκώσει. Ευχαριστώ πολύ, νομίζω ότι το είχα κλείσει. Παρακαλώ. Ζωντανή εκπομπή είμαστε χθες στο κινητό. Λοιπόν, συγγνώμη για τους θεατές σας για την... λέω λοιπόν ότι... και ήταν κάτι που εμείς το επικαλυστήκαμε στις δημοτικές εκλογές. Ότι αυτό που υπάρχει ανάγκη να γίνει είναι να κουβεντιάσουμε και μάλιστα με το σύστημα της απλής αναλογικής για θέσεις και απόψεις που θα οδηγούσαν σε μια σύνθεση. Και βάσει των δυνατών συνθέσεων να είχαμε μια δημοτική αρχή ικανή να κυβερνήσει με σύνθεση των απόψεων, με κοινά προγράμματα, με συμμαχία κάποιων δυνάμεων για να λυθούν κάποια θέματα. Αυτό επηρέασε όλες τις παρατάξεις σαν εκλογικό σύστημα. Γι' αυτό είπα προηγούμενα ότι δεν είχαμε τις αντεκκλήσεις που παλαιότερα είχαμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε δύο δυνάμεις οι οποίες πρεσβεύουν στην ουσία... μάλλον μάχονται μεταξύ τους ποιος είναι ο συνεχιστής ενός προγράμματος. Δηλαδή ο κύριος Τζουλάκης ακολουθεί την πολιτική που είχε χαράξει ο κύριος Κουτελάκης σαν δήμαρχος και ο κύριος Κουτελάκης διαμαρτύρεται γιατί ο άλλος ακολουθεί την πολιτική που αυτός είχε χαράξει και ενώ στα έργα. Οι επιμέρους διαφοροποίησης δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διαχειριστικές απόψεις. Κατά την άποψή μας, η Νέα Σμύρνη μπορεί να μην είναι μια πόλη με έντονα προβλήματα σε εισαγωγικά όπως είναι η αποχέτευση, αλλά έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα με την έννοια ότι έχει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης της πόλης. Όταν λοιπόν έχουμε μια δημοτική αρχή που καταλήγει στη διαχείριση, περιορίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της πόλης και η ανάπτυξη της πόλης σημαίνει καλυτέρευση της ζωής όλων μας. Όταν λοιπόν η βασική σύγκρουση, δύο άνθρωποι που υπηρετήσαν αυτό που εμείς ονομάζουμε δημαρχοκεντρικό μοντέλο με απόλυτη συνέπεια και οι δύο, όταν δύο άνθρωποι οι οποίοι με απόλυτη συνέπεια αρνήθηκαν την όποια συνεργασία με την αντιπολίτευση, όταν αυτό που η παράταξή τους θεωρούσε σωστό επιβαλλόταν στο Δήμο βάσει ενός συσχετισμού πλαστού, νομίζουμε δεν βοήθησε την πόλη. Ξέρετε, η πόλη σε μεγάλο βαθμό αναπτύσσονται και αυτόνομα. Δηλαδή, βρείτε μου μια πόλη με κακό δήμαρχο που να είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια. Γίνονται έργα, περπατάνε τα πράγματα. Το ζήτημα είναι, έχει στρατηγική, έχει όνειρο για την πόλη. Πού θες να πάει αυτή η πόλη, πώς μπορεί να βελτιωθεί στην ουσία η ζωή των κατοίκων και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης με προβλήματα. Έχετε υπόψη σας πόσα μαγαζιά κλείσανε στη Νέα Σμύρνη αυτή η καημένη Βενιζέλου. Οι καταστηματάρχες στην Αρτάκης τα ίδια και δεν ξανανοίγουν.
Μπορούν όμως να ξανανοίξουν. Είναι θέμα δημοτικής θέλησης, δημοτικής πολιτικής. Έχουν, ας πούμε, προβλήματα στην παιδεία, έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό. Δήμος που είναι. Κράτησα λοιπόν την άποψή σου. Πράγματι υπάρχει ένα τρίπολο, πράγματι εναλλάσσεται. Εναλλάσσονται και άνθρωποι εντός αυτού του τρίπολου, διαφορετικά. Έχουμε δει και μεταφορές από τη μία πλευρά στην άλλη. Είναι γνωστό τα ονόματα, οπότε πρακτικά αυτό το τρίπολο λίγο ξαναπλάθεται με τα ίδια πρόσωπα που προέρχονται από το μεγάλο συνδυασμό, ο οποίος διήγησε για αρκετά χρόνια. Νομίζω είναι γνωστό ότι τα στελέχη μεγάλη, το μεγάλο μέρος των στελεχών του ενιαίου, όπως λέτε, συνδυασμού, αλλά ήταν Κουτελάκης συνδυασμός, δεν ήταν ενιαίος τότε. Όταν ο Κουτελάκης παρέδωσε σε μια συμφωνία μιας μέρας την δημαρχία στον σημερινό δήμαρχο, τον κύριο Τζουλάκη, το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών του και ακολούθησε τον κύριο Τζουλάκη και σήμερα στελεχώνει εδώ και πολλά πια χρόνια τις ίδιες θέσεις του Δήμου. Πάμε λίγο στον, όπως υπόθηκε άλλωστε, στον νικητή των εκλογών, τον Γιώργο Λάρης. Κοιτάξτε, ο Γιώργος Λάρης είναι νικητής με την έννοια ότι κατά την άποψή μου δεν παρουσιάζεται δημοτικό πρόγραμμα, ενώ επί της ουσίας δεν είχε μία μαζική παρουσία, δεν είχε μία παρουσία. Άρα παρουσία, ο χρόνος ήταν μηδενικός, δεν είχε μία προηγούμενη δράση. Άρα κατά την άποψή μου ο Γιώργος Λαρίσης καθόλου συμπαθής, καθόλου αξιόλογος, προφανώς αυτά όλα που λέω δεν έχουν προσωπικό και νέο παιδί. Σε αυτή τη φάση καβάλισε το κύμα, ο συνδυασμός, το πολιτικό κύμα, το οποίο του έδωσε ένα προβάδισμα που προηγούμενα οι προηγούμενοι υποψήφοι, ας πούμε, της συντηρητικής παράταξης δεξιάς, όπως θέλετε να το πούμε, ή εκείνου του χώρου που να είναι, δεν μπορούσαν γιατί δεν υπήρχε και το κύμα. Αλλά ο νικητής των εκλογών, ο κ. Λαρίσης, είναι λόγω της σύμπρασης που έκανε. Όχι λόγω του. Θα θα πατήσω λοιπόν επάνω στη χρονογραμμή και θέλω να είμαι προσεκτικός γιατί ειδικά με τον εκλογικό νόμο είχαμε ημερομηνίες και μήνες που κρίθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε λοιπόν τη Δημοτική Αρχή με τους 15 Δημοτικούς Συμβούλους του Στάβου Τζουλάκη, έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, έχουμε μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, θα σου πω άρον-άρον, να διορθώσει τα όποια προβλήματα σε όποιους δήμους μπορεί να δημιουργούσε ο Κλισθένης πριν τις αναγκαστικές συνεργασίες, διότι οδηγούσε σε αναγκαστικές συνεργασίες που μπορεί ο πολίτης να τις βλέπει επικοδομητικές όπως τις περιγράφεις και όπως μπορεί και εγώ να τις περιγράψω, αλλά για τους πολιτικούς οι επικοδομητικές και αναγκαστικές φεύγει το επικοδομητικές και μένει το αναγκαστικές και δεν αρέσει πολύ αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν, έρχονται οι παρεμβάσεις του υπουργού του Θεοδωρικάκου, πρέπει να είναι εσπερισμένες. Ξέρουμε ότι όταν κάτι είναι εσπερισμένο, μάλλον δεν έχει και το μεγάλο βαθμό της επιτυχίας. Δεν χαρακτηρίστηκαν και όσοι καλύτερες δυνατές γιατί γίνανε πολύ γρήγορα. Και έχουμε ένα νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος δεν επιβάλλει με πολιτική συμπάθεια ως προς τον Κλισθένη, δεν επιβάλλει τις συνεργασίες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια συνεργασία στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, μια σύμπραξη, μαζί το ζήσαμε, της παράταξης του Γιώργου του Λαρίση με την Δημοτική Αρχή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Κατ' εσένα, ήταν επιβεβλημένη ή ήταν επιλογή? Ναι. Θα μου επιτρέψεις να το πιάσω λίγο από κάτω. Ναι, κάτι από την αρχή, όχι. Το πρώτο του βασικό είναι ότι έχουμε μία βίαιη αλλαγή του εκλογικού νόμου. Mm-hmm. Δεν είναι μία απλή αλλαγή. Τι επικαλέστηκε η παρέμβαση αυτή, η άκοψη? Mm-hmm. Πάρτε υπόψη ότι δεν συζητήθηκε καν με τους εκπροσώπους του οποίου αυτοδιοίκησε. Ήταν μία κάθετη παρέμβαση στο αυτοδιοικητικό κίνημα, το οποίο είναι ευαίσθητο σε αυτές, ή θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο ευαίσθητο σε αυτές τις παρεμβάσεις. Τι επικαλέστηκε? Την κυβερνησιμότητα. Να δούμε στην πράξη αν η κυβερνησιμότητα κινδύνευε. Τι είπατε εσείς, ότι οι πολιτικοί έχουν μια
αποστροφή στη συνεργασία. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Τι νομίζω ότι είναι πια ένα επιστέγασμα, ότι αν δεν βρεθούν τρόποι συνεργασίας στα προβλήματα που είναι κοινά, δεν θα λύνονται. Γιατί αν λύνεται με τον ένα μόνο τρόπο, ο άλλος τρόπος θα αισθάνεται ότι δεν συμμετείχε, δεν ακούστηκε, δεν έπαιξε το ρόλο του. Άρα το ζήτημα των συνεργασιών που ήταν προϋπόθεση για την απλή αναλογική, ξέρετε, είναι πολύ πιο απλό. Να σας πω γιατί. Οι αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια κατά κανόνα είναι διαχείρισης. Από την εμπειρία σας έρχεται ότι το 70% για να μην πω το 80% είναι ομόφωνες. Άρα λοιπόν μπορούσαν να κάτσουν, εγώ λέω όλες τις παρατάξεις, και να συμφωνήσουν στα κοινά σημεία του προγράμματος τους. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές όταν φτάνει στην πόλη. Και εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα ή όλες ή δύο παρατάξεις ή όσες τέλος πάντων αποφασίζαν ότι από τα προγράμματά μας έχουμε αυτά τα κοινά σημεία που μπορούμε να πάμε μαζί, θα μπορούσαμε να κυβερνήσουμε το Δήμο. Θα είχαμε διαφορές. Τι εμπόδιζε αυτές τις διαφορές να τις λύνουμε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαμορφώνοντας συσχετισμούς δύναμης κάθε φορά ανάλογους. Ο κορμός που θα περπάτε για η πόλη θα ήταν νωρίτερα συμφωνημένα. Σήμερα δεν έχουμε συμμαχία όπως είπατε, έχουμε μία σύμπραση. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, η οποία δεν έγινε βάση προγράμματος. Εσείς την ακούσατε τη σύμπραση. Καλό είναι καμιά φορά να την διαβάσετε και στους θεατές σας. Έχουμε μία έκθεση ιδεών, βάσει της οποίας έγινε αυτή η σύμπραση. Ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν. Ένα κείμενο που. Ναι, ένα κείμενο, μία έκθεση ιδεών για να πούμε ότι κάτι έχουμε συμφωνήσει. Όπως επίσης θα συμφωνήσω και μαζί σου ότι οι προγραμματικές του Γιώργου Λαρίση ήταν πολύ περιορισμένες. Άρα ναι, δεν είχαμε προγράμματα τα οποία να ταυτίζονται, γιατί απ' την άλλη είχαμε ένα περιορισμένο πρόγραμμα. Είχαμε όμως μία επιθετική στάση του συνδυασμού του κ. Λαρίση στον κ. Τζουλάκη. Ναι, και εξηγείται. Και θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό εξηγείται πολιτικά. Η ευκολία συνέβρεσης δεν εξηγείται πολιτικά. Αυτό λοιπόν σε ρώτησα. Τελικά θεωρείς ότι η σύμπραξη ήταν αναγκαία ή επιλογή? Όχι. Ήταν επιλογή και από τις δύο πλευρές. Και από αυτή την επιλογή χαμένος είναι ο κ. Ζουλάκης. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ενώ του δόθηκε η ευκαιρία και θα είχε την ευκαιρία να είναι ο πρώτος δήμαρχος, ο οποίος θα προχωρούσε σε ουσία συμμαχία με τις δυνάμεις που μέχρι τώρα κατέτασε και τον εαυτό του, τις αριστερές, τις προοδευτικές, όπως θέλει να τις πει, πάντως δεν κατέτασε το ποτέ. Που έχετε. Ναι, δεν κατέτασε ποτέ τον εαυτό του στη δεξιά τρεξιά των άνθρωπων. Άρα λοιπόν θα του δινόταν η ευκαιρία, θα απαιτούσε λίγο παραπάνω κόπο, θα απαιτούσε λίγο παραπάνω, αλλά θα ήταν, θα, αν θέλετε, δεν ξέρω, μακάρι ο άνθρωπος να είναι γερός, να είναι πολλές τετραετίες κτλ. Αλλά θα είχε την ευκαιρία να είναι ένας δήμαρχος που ένωσε ανθρώπους από διάφορες πλευρές. Στον αριστερό χώρο, παιδιά. Στον κεντρικό αριστερό χώρο, λοιπόν, υπό την αιγίδα του και σε ένα πρόγραμμα. Και αυτό μόνο καλό θα ήταν. Ποιες παρατάξεις να φανταστώ στον κεντρικό αριστερό χώρο, γιατί νιώθω ότι μου αφαιρεί την παράταξη ποιότητα ζωή του Γιώργου Κουτελάκη. Εγώ δεν είμαι αφαιρό. Όχι, βεβαίω. Οι άνθρωποι εκεί είναι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Έχει και συντηρητικούς, έχει και συντηρητικούς, έχει και τα λοιπά. Αλλά εκφράζει ένα λόγο, ο οποίος τον εντάσσει την παράταξη αυτή τη κεντροαριστερά. Ναι. Και ενώ και πολιτικό χειμώνα. Άρα λοιπόν προφανώς εννοώ και τον κύριο το Κουτελάκη και τον συνδυασμό του και όποιον θα μπορούσε να. Δηλαδή θα μπορούσε ο κύριος Λαρίση, θα ήταν ιδανικό, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει στην πράξη. Αλλά σε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα που θα έλεγε για τη δημοτική συγκοινωνία, που θα έλεγε για την ανακύκλωση, που θα έλεγε. Ας πούμε για την, θα έλεγε όμως μπαίνει το ερώτημα ότι η καθαριότητα παραμένει στο Δήμο και δεν πάει στους ιδιώτες. Αυτό είναι μια κοινή θέση του κεντροαριστερού και θα το δούμε και μπροστά μας. Το πρέσβευε ο κύριος Τζουλάκης. Δεν ξέρω τώρα η σύμπραξη τι θα πρεσβεύσει. Γιατί οι προτάσεις κυβερνητικές έρχονται με τις γνωστές ΣΔΙΤ να παρέμβουν σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τζουλάκης έχασε μια ευκαιρία. Δεν με ενδιαφέρει για νομίζω όμως ότι και η πόλη έχασε μια ευκαιρία και γι' αυτό έχει ευθύνη ο κ. Τζουλάκης, έχει ο κ. Λαρίσης, κυρίως όμως έχει η κυβέρνηση, γιατί κόβοντας αυτή τη δυνατότητα, τι ταυτόχρονα έκανε στο όνομα της κυβερνησιμότητας. Ακούστε, εμείς κάνουμε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να τη σπάσουμε ποτέ για την τετραετία.
η σύμπραξη είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σήμερα, αν ο κύριος Λαρίς τσακωθεί με τον κύριο Τζουλάκη και πάρει την παράταξή του και φύγει, ο κύριος Τζουλάκης. Ένας-ένας πρέπει να φύγει. Πρέπει όλοι μαζί, φεύγουν όλοι μαζί, ένας-ένας και δεν σπάει η σύμπραξη. Γιατί την τετραετία ο κύριος Τζουλάκης θεωρείται ότι έχει πλειοψηφία και εσύ έχει τους 15. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι που καταρχήν δεν είναι δημοκρατικό. Ναι, μου μοιάζει λίγο τουλάχιστον δυσμετάφραστο. Δεν έχει μία λογική. Έχει μία λογική. Έχει πια να φτιάξω λοιπόν μία δημοτική αρχή η οποία, κοιτάξτε, το διοικώ από το διαχειρίζομαι είναι διαφορετικό. Το είναι τακτικό και το λέω και στο διοικητικό. Το ονειρεύουμε και αναπτύσσω την πόλη μου, το κάνω μία συμφωνία να την ψηλοδιαχειριστούμε την κατάσταση είναι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφέρει την πόλη. Λοιπόν, θα σε τρέξω λίγο πάντα μέσα στο ίδιο θέμα. Αν θέλεις, μου απαντάς. Σας δόθηκε ευκαιρία off the record να κάνετε συζήτηση με την πλευρά του Λάκη για μια δυνητική συνεργασία. Καθόλου off the record. On the record. Okay. On air που λέτε εσείς. Εμείς κάναμε δημόσια έκκληση με όλα μας τα κείμενα, με όλες μας τις δυνάμεις, σε όλες μας συγκεντρώσεις, στην κεντρική συγκέντρωση του, που κάναμε στην πλατεία ο ίδιος ο υποψήφιος ο Θέτσος σε συνεδρίες που έδωσε και σε εσάς. Ναι, πάντα. Στο σταθμό σας, το εσάς είναι ο σταθμός. Που καλούσαμε και το πρόγραμμά μας ήταν πάρα πολύ προσεκμένο όσο αφορά τις ανέργειες. Συζητήσεις γίνανε πάρα πολύ. Γίνανε λοιπόν. Και γίνανε όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση, να πούμε και κάτι. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ήταν η κυβέρνηση. Η συζήτηση, οι επαφές που λέγαμε, παιδιά, εμείς μόνο βάσει ενός προγράμματος και ειλικρινά δεν μας ενδιαφέρει το πόσα αντιδημαρχίες θα μας δώσεις ή δεν μας νοιάζει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα που εμείς θεωρούμε ότι θα πάει μπροστά την πόλη. Και βάλει δικού σου αντιδημάρχου. Εγώ θα το ελέγχω αυτό. Ήταν όχι, δεν μπορούμε. Με την αλλαγή της κυβέρνησης διεκόψησα τις συμμετοχές. Άρα θεωρείς λοιπόν ότι δεν ήταν θέμα ταύτισης ή μη προγραμμάτων, ήταν θέμα πατλημάτων πολιτικών. Θεωρώ ότι ο κύριος Τζουλάκης έψαχνε στα δεξιά του και στα αριστερά του και βρήκε βολικότερη τη δεξιά του. Γιατί η αριστερά του είχε απαιτήσεις όχι σε σχέση με το τι θα μας δώσεις. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου και πιστέψτε με. Αλλά το τι θα πάει μπροστά στην πόλη, να συμφωνήσουμε δηλαδή για έργα, για τομές, που σπρώχνουν την πόλη μπροστά, όχι που διαχειρίζουν τα σκουπίδια. Κατανοητό και το περίμενε κιόλας. Ας μείνουμε πάλι λίγο σε αυτό το θέμα. Είχαμε μια σύμπραξη, μου εξήγησες και θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν αναγκαστική, ήταν πολιτική επιλογή. Και σε μένα ο Γιώργος Λαρίς, σε δηλώσεις που έχει κάνει και μάλιστα μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο, μόνος του έχει πει ότι ο νέος νόμος λύνει το πρόβλημα της ακυβερνησίας και πράγματι το λύνει. Ζήσαμε τα νομικά πρόσωπα και ξέρουμε ότι και στις και εντός των Δημοτικών Συμβουλίων τελικά θα μπορούσε ο Δήμαρχος να έχει πλειοψηφία των παρόντων. Παρ' όλα αυτά έγινε αυτή η σύμβαση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Πίσω από το Κλεισθένη ή πίσω από το καινούριο νόμο υπήρξε μια σύμβαση. Δεν σου πω ότι αυτή την ερώτηση μου προτείναν και να την κάνω και θέλω και να την κάνω και θέλω την νόμο σου. Υπήρξε μια σύμβαση. Μία αναγκαία όπως την χαρακτηρίζει. Δεν πάβει όμως να είναι μια σύμπραξη. Και δεν πάβει η αριστερά και δύο ΣΥΡΙΖΑ να είναι υπέρ των συμπράξεων. Για ποιο λόγο τη χτυπήσατε πολιτικά, αφού έγινε τελικά, ακόμα και με πολιτικές νοημότητες, θα σου πω. Πρώτη παρατήρηση. Κατά τη δική μας την άποψη, ζήτημα κυβερνησιμότητας δεν υπήρχε εφόσον επιτυχάνονται οι συμμαχίες. Και αυτό, αν θέλεις, που συνέβαινε, θα ανάγκαζε τις δυνάμεις να σκύψουν σοβαρά και να πετύχουν μια συμμαχία. Δεν τις ανάγκαζε. Η σύμπραξη δεν είναι συμμαχία. Μην το μπερδεύουμε. Okay. Η σύμπραξη είναι μια συμφωνία που κάνω εγώ και εσύ και να δούμε, και γι' αυτό είπαμε μια έκθεση δεν την κάνανε, να δούμε πώς εφαρμόστηκε και αν έλυσε το πρόβλημα της ακυβερνησίας, γιατί εξήγησέ μου εσύ τώρα να ρωτήσω, να ρωτήσω εγώ. Εξήγησέ μου λοιπόν εσύ, από την ώρα που ο νόμος αυτός δίνει σε όλα τα όργανα την απόλυτη πλειοψηφία στον Δήμαρχο. Γιατί ας πούμε στην Οικονομική Επιτροπή που προτάθηκε αντιπρόεδρος της να είναι ο Παυλόπουλος που θα μπορούσε αυτή η σύμπραξη να τίνει χέρι συμμαχίας γιατί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που προτάθηκε να είμαι εγώ αντιπρόεδρος της που αυτό σημαίνει διάθεση συμμετοχής. Δεν σημαίνει ότι
Λοιπόν, δεν συνηθίζω να απαντάω. Θα σου πω όμως και θα προσπαθήσω. Όχι, απλώς να ολοκληρώσω το ερώτημα. Γιατί λοιπόν αυτή η σύμπραξη δεν άρπαξε την ευκαιρία να μετατραπεί αυτό το πράγμα σε μία μορφή συμμαχίας? Εμείς δεν το πιστεύαμε. Εδώ είναι. Γιατί? Γιατί ήταν κανονισμένες θέσεις. Η απάντηση δεν ήταν ποτέ ότι ο κύριος Μουζάλης ή ο κύριος Παυλόπουλος είναι ανεπαρκή. Αν δείτε πώς πήγαν, ένας από τον Τσουλάκη, ένας από τον Λάρης. Ένα εγώ, ένας. Αυτό δεν είναι συμμαχία. Αυτό είναι μοιράζουμε το μαγαζί μας για να προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε ο καθένας από την μέρα του. Είναι μια σχέση δύσπιστη, είναι μια σχέση του ποιος θα επιβληθεί σε ποιον, η οποία θα οδηγήσει, γι' αυτό είπα. Ο νικητής είναι ο Λαρίσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα οδηγήσει σε ήττα τον κύριο Τσουλάκη. Ο κύριος Τσουλάκης μέσα από αυτή τη σύμπραξη, την οποία έκανε για να διευκολυνθεί, ήδη αντιμετωπίζει τα πρώτα προβλήματα. Είναι η χειρότερη επιλογή που μπορούσε να κάνει. Και κατά την άποψή μου, ο κύριος Τσουλάκης και ο συνδυασμός του στη διάρκεια θα οδηγηθούν σε μεγάλη ήττα. Αν με ρωτάς λοιπόν, επειδή θέλω να έχω και εγώ δημοσιογραφική άποψη. Την πλευρά του Λάκη θα προσπαθήσω να εκπαιδεύσω. Είναι πολύ ανετότερο να διοικήσεις ένα δημοτικό συμβούλιο έχοντας 21 με τα πολιτικά ανταλλάγματα από ότι να διοικείς με μια συνεργασία όπως την περιγράφεις εσύ επί προγραμματικών δηλώσεων που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ξέρεις. Γιατί δεν ξέρεις. Αν συμφωνήσουμε εμείς για την ανακύκλωση ότι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα, το ξέρεις πολύ καλά. Δεν θα συμφωνήσετε με τον Τζουλάκη όμως. Αυτό λοιπόν. Κόντεψες να μου το πεις. Όχι, όχι, εγώ δεν σου είπα αυτό. Για την καθαριότητα. Εγώ σου είπα λοιπόν. Όχι για το ποιος θα είναι αντιδήμαρχος του καθαριότητας. Όχι, εγώ για το καθαριότητα. Αν λοιπόν ο κύριος Τζουλάκης πρέσβευε θέσεις και που επικαλέστηκε στην προεκλογική του, άσχετος του μετά τι έγινε, αλλά προεκλογικά ήταν υπέρ της ανακύκλωσης. Γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε μια θέση κοινή για την ανακύκλωση, η οποία θα ήταν δεσμευτική για το Δήμο. Οπότε τελικά, τι επέλεξε? Δεν έχετε αντίρρηση, αν κατάλαβα καλά, ως προς τη συνεργασία. Έχετε αντίρρηση ως προς τη συνεργασία για εμάς είναι εργαλείο. Άρα, είναι όσο δηλαδή είσαι μες στην απέναντι πλευρά. Αν ο κύριος Λαρίδης και σήκωναν όλοι τα χέρια τους εν γέννη θετικά, θα το αντιμετωπίσατε πολιτικά με την ίδια άνηση όπως αντιμετωπίσατε τη σύμπραξη? Κοίταξε, να το πω αλλιώς. Αν πετυχαινόταν η οποιαδήποτε συνεργασία. Ξαποστάσεως, πες την. Σε θέσεις όμως πραγματικές, όχι σε θέσεις διοικητικές, γιατί εδώ έχουμε τις μειοψηφίες που γίνονται διοικητικές πλειοψηφίες. Ναι, επειδή δηλαδή κοντεύουμε, η δημοκρατία έχει, ας μην το πούμε, αλλά τέλος πάντων. Αν αυτό ήταν βάση θέσεων, οι οποίες ήταν και προγραμματικές, εδώ τι έχουμε? Έχουμε προγραμματικές θέσεις, διαφορετικές από τη συμφωνία. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να εκτιμηθεί, παρά μόνο σαν ένας, όχι μια συμμαχία, όχι μια συνεργασία ισότιμων ανθρώπων ή σε σχέση και με τον συσχετισμό τους, αλλά είναι ένας συμβιβασμός, ένα παζάρι. Δεν είναι μια... Με αυτή την έννοια λοιπόν, τούτη εδώ η σύμπραξη, τόσο όσο αφορά τον νόμο που την επιβάλλει, όσο αφορά και τον τρόπο που υλοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατά την άποψή μου, είναι ένα παζάρι το οποίο ο κ. Τσουλάκης θα το πληρώσει. Μάλιστα. Και ο κυρίως θα το πληρώσει ο Δήμος. Μάλιστα. Να μείνω λίγο στο Πλησθένη, πριν προχωρήσουμε στα πιο πρόσφατα. Αν υποθέσουμε ότι πράγματι συνέχιζε η απλή αναλογική και έβγαζε τις όποιες συνεργασίες γεννούσε ή καμία, γιατί μπορούσε να έρθει ο Δημαρχός Τσουλάκης με 15 στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει πάμε, 80% εύκολα είναι τα θέματα, θα μετρηθούμε στα 20. Να κάνει και την εκπαιδευμένη υπόθεση ότι δεν είναι εύκολο όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν σε κόντρες. Ας πούμε η ανάποδα, δεν είναι εύκολο να συμμετέχει. Το παζάρι, το παιχνίδι, πες το πώς. Να τους έχω όλους μαζί. Δεν είναι εύκολο να συνασπιστούν αδερφέοι. Ο Κλεισθένης, τι αναλογία θα σας έδινε στα νομικά πρόσωπα? Κοιτάξτε, θα μας έδινε... Υπήρχε καταρχήν διευκρίνηση για το πώς διοικούνται να νομικοποιούμε τον Κλεισθένη? Να πούμε λίγο από την αρχή. Εγώ δεν είμαι από αυτούς και νομίζω κανείς από εμάς που θα ισχυριστεί ότι ο Κλεισθένης δεν είχε προβλήματα στην εφαρμογή του. Όμως είναι ένα σύστημα που δεν δοκιμάστηκε. Ενώ με αυτό ψήφισε ο κόσμος,
αυτό που εγώ ψήφισα, κανείς δεν το έλαβε υπόψη του και ήρθε μια κάθετη απόφαση. Επέτρεψέ μου, επειδή μάλλον δεν ταιριάζει. Δεν πειράζει, κάτω είναι αυτό, να ζωηρέψω. Ο κόσμος ψήφισε με αυτό. Αυτό όμως οδηγούσε και σε συνθέσεις. Μα αυτό ήταν ο στόχος του Κλεισθένη. Όχι, δεν είναι... Πάλι ξεχνάς την προηγούμενη μου παρέμβαση. Το σύμπραξη έχει μείνει στο ότι... Μα είναι σύμπραξη, είναι σύμπραξη. Όταν εγώ λέω ότι εσύ είσαι η ντροπή της Νέας Μέσης, ότι είσαι πρόβλημα για τη Νέα Μέση, είσαι ένας κακός δήμαρχος, ότι δεν έκανες αυτό, δεν έκανες εκείνο, δεν έκανες το άλλο. Και ξαφνικά μετεκλογικά βρισκόμαστε να συνδιοικούμε χωρίς να λέω πια τίποτα κακό για σένα και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Εσύ για μένα, δεν έχει σημασία, γιατί ο Τζουλάκης για το Λαΐση. Καλά, λίγο πιο χωριακά είναι αυτά που μου λες. Όχι, αυτά δεν είναι μικροπολιτικά. Γιατί. Μπορεί να ακούσει και το έκανα, προσπάθησα να το κάνω πιο χειροπιαστό. Γιατί είχαν πολιτικές διαφορές, θέσεις διαφορές. Τρεις μήνες λοιπόν διαφορές που ξεχνιούνται σε δύο μέρες. Όταν το παίρνεις ένα σταυρό του αγώνα, που μοιάζει και όταν το δίνεις και... Κάτσε, αυτές τους τρεις μήνες λοιπόν, αλλά εκπροσώπησε ο Λαρίς μια παράταξη που έχει ιστορία στην έτσι. Δεν είναι οι τρεις μήνες, ούτε του Παυλόπουλου είναι οι τρεις μήνες που υπήρξε, γιατί κουβαλάει μια ιστορία ολόκληρη και... Είναι πάντα δεύτερη Νέα Δημοκρατία, οφείλω να ομολογήσω. Όχι, αλλά είχε θέσεις. Αυτές οι θέσεις ξεχάστηκαν στη σύμπραξη. Εγώ δεν θα διαφωνούσα αν η μία σύμπραξη όπως την ορίζει ο νόμος... Αυτό θα είναι υποχρεωτική, δηλαδή, δεν είχε θέσεις. Όχι, θέσεις ενάντια στο Τζουλάκη είχε. Όχι, θέσεις. Εσείς είπατε ότι είχε ένα μειωμένο πρόγραμμα. Τι διεκδίκησε αυτό το πρόγραμμα. Πείτε μου, δηλαδή, σε τι συμφώνησε με τον κύριο, ξέρετε. Είσαστε δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος. Δεν ξέρω σε τι συμφωνήσα. Ό,τι διάβασα, υπέθεσα ότι ήταν και στο πρόγραμμα του κύριου Λαρίση. Ας πούμε όμως ότι σήμερα ο κύριος Λαρίσης, και θα βάλω πάλι πολιτικά, εκπροσωπεί ένα χώρο που θέλει η, ας πούμε, η καθαριότητα ή άλλες τομείς και δράσεις του Δήμου να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι χθες ο κ. Ζουλάκης δεν το θέλει. Τι θα γίνει, και πού πάει, δηλαδή τι συμμαχία είναι αυτή που δεν έχει λύσει ένα βασικό πρόβλημα λειτουργίας του Δήμου. Δεν είναι, δεν μπορεί να. Άρα δεν θα γίνει τίποτα στην καλύτερη περίπτωση. Ή θα κυριαρχεί. Άρα θα έχουμε την καθαριότητα που είχαμε, θα έχουμε την ανακύκλωση που είχαμε, θα έχουμε τις υπηρεσίες που είχαμε. Γιατί δεν συμφωνήσαμε να κάνουμε. Σε διέκοψα λοιπόν, πάμε πάλι πίσω. Έλεγε ότι ο Κλεισθένης αδοκίμασε. Ο Κλεισθένης λοιπόν δεν του δόθηκε ευκαιρία να δοκιμαστεί. Νομικά πρόσωπα, πώς θα διοικούν τον Κλεισθένη. Νομικά πρόσωπα λοιπόν, εκεί σε όλα τα όργανα του Δήμου θα έπρεπε να εκφραστεί η αναλογικότητα. Γιατί όλα τα όργανα του Δήμου έχουν ανάγκη σύνθεση. Και μην γελιόμαστε. Το μεγάλο έργο του Δήμου, το μεγάλο ποσοστό του έργου είναι διαχειριστικό. Έρχονται τα πάγια έξω, δεν μπορεί να ψηφίσουν. Πάγια έξω. Θα διαφωνήσει στη διαχείριση μεγάλων θεμάτων όμως που απασχολούν. Μεγάλων έργων. Μπράβο. Ακόμα και ο προπολογισμός, αν του παρακολουθεί, οι διαφορές είναι γενικά πολιτικά ως προς την κατεύθυνση, ας πούμε, που είναι. Αλλά επί της ουσίας σε 2-3 κωδικούς 4 μαζεύονται οι έντονες διαφωνίες. Άρα υπήρχε. Πρόσωπο αναλογικό θα είχαμε. Προφανώς. Δηλαδή ο Τζουλάκης θα έπαιρνε τον αναλογικό ποσοστό του στον νομικό πρόσωπο, άρα και εκεί θα είχαμε πάλι την αναλογική συνεργασία. Αυτές οι επιτροπές του Δήμου, των οικονομικών, στα διοικητικά, καλούνται να ασκήσουν την πολιτική του Δήμου. Άρα λοιπόν, αν έχει επιτευχθεί η συνεργασία που εξασφαλίζει η διοίκηση στο Δήμο, προφανώς αυτά τα όργανα με τον ίδιο τρόπο θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή του Δήμου. Ας δούμε τώρα η σύμπραξη. Βοήθησε, έλυσε το πρόβλημα της κυβέρνησης. Έχετε εσείς αυτή την αίσθηση με τα δύο δημοτικά συμβούλια που παρακολουθήσατε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας του Δήμου. Ήδη. Θα έρθω συνέλεσμα την Τετάρτη που έχουμε τον προϋπολογισμό. Ωραία. Εγώ θα πω λοιπόν. Ίσως μεγαλύτερη στιγμή του ενός. Εγώ σου λέω ότι θα ψηφιστεί έστω και οριακά. Αλλά τι έχεις. Έχεις οριακά. Δηλαδή οι ψηφοφορίες στο τελευταίο δημοτικό. 19-18, 19-17. Άρα αν ήμασταν όλοι, οι ψηφοφορίες θα σε βάρος του Δημάρχου. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το. Δηλαδή το 21 υπάρχει στα χαρτιά πια. Ναι, υπάρχει 21 από τη μία, είναι 20 και η διπλή ψήφος του Πρόεδρου Αγαλιαστή. Όχι. Ήταν 21, 6 ο κύριος Λαρίσης και 21. Ήδη μέσα σε δύο δημοτικά συμβούλια, οι 21 έγιναν 20. Φανταστείτε στα 4 χρόνια. Δεν μπορώ να φαντάζομαι. Στην πολιτική δεν θέλω να φανταστώ. Όχι, όχι. Φαντάζομαι στην πολιτική, το φανταστείτε
είναι ίσως η λέξη, αλλά το ανάγεις. Μπορεί κανείς να προβλέψει. Γιατί από συγκεκριμένα προβλήματα αλλάζουν αυτοί οι σχετισμοί. Ενώ μένει στο χαρτί στη ζωή, δεν τις έχει. Γι' αυτό είπα ότι η επιλογή που έκανε και που νομίζει ότι το βοηθάει να διοικήσει θα του δυσκολέψει τη ζωή πραγματικά. Γιατί ταυτόχρονα τι πέτυχε. Αποκλείοντας από παντού την αντιπολίτευση, θα τη συσπυρώσει. Γιατί, ναι, καλό δεν είναι. Γιατί μπορεί να μην μας συσπυρώσει την αντιπολίτευση συνολικά όσο αφορά τη θέση μας, δεν ξέρω εγώ, για το οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα. Αλλά οι παρατάξεις αυτές έχουν κοινά σημεία στα προγράμματα τους, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μια βάση συνεργασίας των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Δεν είναι όμως λίγα τα θέματα που μια δημιουργική συσπήρωση της αντιπολίτευσης πράγματι θα δημιουργήσει. Αυτή τη στιγμή να σας πω τι εννοώ εγώ μια προοδευτική, πολιτική, διαφορετική. Ταλαιπωρήθηκε η Νέα Σμύρνη με την Ομήρου πάρα πολλά χρόνια για ένα έργο που μεγάλης. Και μέτρη. Ναι, εγώ λέω ότι αμφισβητείται. Η Αρτάκης. Γιατί λοιπόν δεν είναι μια πρόταση διαφορετική στην ανάπτυξη της πόλης, η ανάπτυξη του άξονα από τα Μυτιλινέικα μέχρι την πλατεία του Φάρου, με αναδιαμόρφωση των πλατιών, με διαμόρφωση του δρόμου, ώστε, να δώσει, ώστε να δώσει ζωή στην Άνω Νέα Σμύρνη, η οποία έχει, το είπατε και εσείς, έχει πληγεί περισσότερο. Το να πάρω, ας πούμε, μέτρα για τα δημοτικά τέλη, για τους μαγαζάτορες της περιφέρειας, γιατί δεν είναι μια διαφορετική πολιτική, σημαντική για την πόλη. Άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι αν τη δω διαχειριστικά την πόλη και τη δράση των παρατάξεων, πραγματικά λίγα πράγματα. Μείνε όμως το 19-18, ξαναρωτάω, πού είναι εκείνα τα θέματα τα οποία, εάν η Δημοτική Αρχή δεν περάσει ένα θέμα, έχει πραγματικό πρόβλημα. Εκτός από τον προϋπολογισμό, τις αναμορφώσεις και μερικά πολύ μεγάλα έργα τύπου Νέου Δημαρχείου. Πού είναι το πρόβλημα, λοιπόν. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι μία μειοψηφία. Πού θα ζωριστεί ο Τζουλάκης, λοιπόν, πες μου τελικά. Αυτή τη στιγμή εγώ ελπίζω και πιστεύω, γιατί πιστεύω στους ανθρώπους μετά από όλα τα χρόνια της ζωής μου. Αντί να είμαι δύσπιστος, γίνομαι όλο και πιο εύπιστος στους ανθρώπους, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο κ. Τζουλάκης έχει ανθρώπους μέσα οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτή την επιλογή που έχει. Δεν συμφωνούν με το «Ελάτε, πάρε ένας ή ένα εγώ και πάμε όλοι μαζί και δεν ξέρουμε πού θα πάμε». Ελπίζω λοιπόν ότι και παρόμοιους ανθρώπους έχει ο κ. Λαρίσης, θέλω να ελπίζω, έτσι, έντιμους ανθρώπους, πιθανώς σκέφτονται διαφορετικά από εμένα, αλλά αυτό δεν φύγει την εντυμότητά τους και την έγκαιρα τους για τα κοινά, έτσι, δεν μειώνω κανένα, ούτε θέλω να αποδόμησω κανένα. Άρα λοιπόν, για φανταστείτε να αρχίσει να προστελεχώνεται η δημοτική αρχή, η παράταξη του κυρίου Τζουλάκη, η παράταξη του κυρίου Λαρίση, όταν μπουν θέματα ουσίας για συζήτηση στο Δημοτικό Σύμβουλο. Πού είναι? Κοιτάξτε όμως τώρα να δείτε, η παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, τι πετυχαίνει? Γιατί δεν της έφτανε η απόλυτη πλειοψηφία. Πετυχαίνει και δυσκολεύει την εισαγωγή θεμάτων. Ας πούμε τώρα δεν υπάρχει το υπέρ και το κατά σε μια πρόταση. Πρέπει να υπάρχει αντιπρόταση, έτσι, και θα μετράνε μόνο τα υπέρ. Δηλαδή το κατά καταργείται. Εγώ για να μπορέσω να καταψηφίσω τη δική σας πρόταση, γιατί διαφωνώ, πρέπει να έχω οπωσδήποτε αντίστοιχη άλλη. Την οποία, όχι αντίστοιχη. Να σας πω, ας πούμε η Δημοτική Συγκοινωνία. Εμείς βγάλαμε στο πρόγραμμά μας και μιλήσαμε για τη Δημοτική Συγκοινωνία θεωρώντας την ένα εργαλείο, όχι μεταφοράς ανθρώπων, αλλά ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της πόλης, στην αποκέντρωση, άρα να δημιουργήσω σημεία μέσα στην πόλη που θα πηγαίνει η Δημοτική Συγκοινωνία, να λειτουργεί ώρες που να μπορεί να πηγαίνει στα μεγάλα μας γυμναστήρια, άρα να μην πηγαίνω το παιδί μου και άρα να μην μετακινώ το αμάξι μου και άρα να αποσυμφορίζω το κέντρο. Ένα πλέγμα λοιπόν μέτρων, το οποίο στην ουσία παρενέβαινε μέσω του θέματος στο σύνολο της πόλης. Θέλω για να καταλάβω, δηλαδή μου λες ότι για να καταψηφίσεις τον προϋπολογισμό πρέπει να φέρεις δικό σου. Ναι, προφανώς. Αυτό λέω. Να φέρεις. Να φέρω λοιπόν ένα προϋπολογισμό. Όχι. Δεν είναι στήριο, γιατί αυτό που είναι εύκολο όταν έχεις τους μηχανισμούς του Δήμου, προφανώς όταν δεν τους έχεις, έχει δυσκολία. Και μεγάλη δυσκολία. Άρα λοιπόν δεν ξεκινάμε από την ίδια βάση. Περίμενε. Δεν ξεκινάμε από την ίδια βάση. Δεν έχετε πρόβλημα. Επίσης ο νόμος λοιπόν του
του κυρίου της Νέας Δημοκρατίας, τι προβλέπει, ότι η πρότασή μου θα συνοδεύεται από γνωμοδότηση των υπηρεσίων του Δήμου. Λοιπόν, οι υπηρεσίες που φτιάξαν τον προϋπολογισμό του Δήμου θα γνωμοδοτούν, θα πρέπει να έχουν γνωμοδότηση, θα πρέπει να μου δίνουν τις στοιχείες, ζητάω, προφανώς, ναι, που το οφείλουν έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι ώρα θέλει κάποιος δημοτικός σύμβουλος πάει και μαζεύει ό,τι στοιχεία θέλει, αλλά θα έχουν και γνωμοδότηση στην πρόταση λοιπόν του προϋπολογισμού που θα κατεβάσει ο Μουζάρας, που θα κατεβάσει η Στροφή, που θα κατεβάσει όλη η αντιπολίτευση. Όλα αυτά αφού είναι ορθή τρεις εργάσιμες πριν για το πότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα σε αυτό να κάνει το προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, μην κρυβόμαστε. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία υιοθέτησε ο κ. Τσουλάκης, γιατί εγώ ναι, μεν φύγω τη δεξιά κυβέρνηση όσο αφορά τα μέτρα. Αλλά φύγω κυρίως όσο αφορά στο τοπικό, την ευκολία που τα απορρόφησε ο κ. Τσουλάκης. Την ευκολία που τα έκανε αποδεκτά, σαν έτοιμος από καιρό. Σαν έτοιμος από καιρό. Και αυτό δεν αρμόζει, αν θέλεις, και στην ιστορία του, στο παρελθόν. Και ίσως και στην ιστοριοφημία που μπορεί να αφήσει. Και σκέψου να πετύχεις κάποια στιγμή να είσαι ένας δήμαρχος της κεντροαριστεράς στο σύνολό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχει πετύχει κανείς. Λοιπόν, κάνω ένα γρήγορο διάλειμμα, πάρω λίγο νερό. Θα πάμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι ο ΑΕΚ, δεν μας αρέσει. Και επιστρέφουμε σε δύο τελικά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το μαζέψω. Είχαμε μείνει στο ότι για να καταψηφίσετε μια πρόταση πρέπει να έχετε φέρει μια άλλη. Αυτό έχει ομορφιά, αλλά έχει και δυσκολίες. Ότι ο Δήμαρχος Τζουλάκης το δέχτηκε. Ενδεχομένως αυτό και στην ιστεροφημία να αφήσει κάτι. Κρατάω τη μεγάλη εικόνα ότι ο Δήμος διοικείται διεκπεριωτικά. Είναι και η κοινή γνώμη αυτή, αν θέλεις, ότι ναι, γίνεται μια καλή διεκπαίρωση. Θα τολμήσω να πω βέβαια η οποία συνοδεύεται από ένα μεγάλο αποθεματικό το οποίο κάθε χρόνο κατά τι μεγαλώνει. Παραδόθηκε μεγάλο, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Δεν είναι πολύ καλό βέβαια. Εδώ δεν είμαστε εταιρεία. Πολλές φορές έχω ρωτήσει και το θέμα του Παυλόπουλου, παλαιότερα τον Παναγιώτη τον Πάλου, τον Γιώργο Κουτελάκη και άλλους ανθρώπους από την αντιπολίτευση. Χαρακτήρισαν υπερβολικό και λάθος και κοστοβόρο, αν θέλεις, κοινωνικά το συγκεκριμένο. Οφείλω να σου πω ότι ποτέ δεν μας έπεισε ο αντιδήμαρχος οικονομικών ο Στάθης Κούπας. Και εγώ, ως οικονομολόγος, νομίζω ότι δικαιούμαι να έχω και μια έξτρα άποψη. Ποτέ δεν μας έπεισε γιατί αυτό το πλεόνασμα είναι και τόσο μεγάλο. Ακούστηκαν τη μαχία να αγοραστούν χωρίς να ξέρουμε πού είναι τα οικόπεδα. Ακούστηκαν ότι πέφτουν τα κάπτα, τα οποία σταματήσαν να πέφτουν όμως. Ακούστηκαν ότι πρέπει οι μισθοί των υπαλλήλων να πληρώνονται ενώ πληρώνονται αυτόματα τον προϋπολογισμό όπως ξέρει. Γενικά ακούστηκε ένα πακέτο ομορφιάς το οποίο δεν έπεισε τους παρικούντες. Και το πρόβλημα είναι και το μεγάλο.
Θα μείνω λίγο πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, είδαμε τα πρώτα δείγματα γραφής, είδαμε και τα 19-18. Έδωσε την πρόβλεψή σου, έκανε την πολιτική σου πρόβλεψη. Δεν θα τη διαψεύσω διότι είναι πρόβλεψη και δεν θα την ενστερνιστώ γιατί είναι πρόβλεψη. Θεωρώ ότι δεν είναι ο καλύτερος Ιωνός φυσικά. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αντιπολίτευση στα δικά μου δημοσιογραφικά μάτια ακόμα δεν έχει βρει κίνητρα ή και δεν θα βρει να υπάρξει με μια ενιαία φωνή. Θα φέρω πίσω το αστεράκι λοιπόν του πρώτου μισαώρου και θα σε ρωτήσω να μας θυμίσεις σε ποιο νομικό πρόσωπο προτείνατε δύο συντρόφους από τη Λαϊκή Ενότητα. Και τι πολιτικό μήνυμα έχω, αν δεν το θυμάσαι και εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, είναι αλήθεια ότι... Και τι πολιτικό μήνυμα έχει από πίσω. Και είναι σύνηθες στη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου η αντιπολίτευση να συνεννοείται για μια κατανομή των θέσεων που της ανήκουν. Όχι από άλλη πάρα, εντάξει. Όχι. Εμείς, κοίταξε, και δεν είναι μόνο δικιά μας αυτή η διάθεση, γιατί είδες ότι όλες οι δυνάμεις... Εσείς τους προτείνατε. Εμείς τους προτείναμε γιατί σε εμάς έτυχε ο Κλήρος να το προτείνουμε. Η απόφαση και η στήριξη ήταν και των άλλων δυνάμεων και η συμμετοχή στο να προσπαθήσουμε να μην κάνουμε αυτό που έκανε ο Δήμαρχος. Είναι πολιτικό μήνυμα. Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε από θέση ευθύνης καθένα. Ο Δήμαρχος επέλεξε να αποκλείσει από θέση ευθύνης που τις αναργούσαν όλη την αντιπολίτευση. Ναι. Μοίρασε τα ελάχιστα, δηλαδή στους 15 δύο όλοι οι αντιπολίτευση. Ήσασταν εκεί, το είδατε. Ναι. Αυτό είναι και αγένεια, είναι και άκουσο, είναι και άσκοπο. Δεν έχει κανένα λόγο. Εμείς λοιπόν, όσο αφορά τις θέσεις, εμείς θέλαμε και το είπα και στην αρχή της εισήγησής μου, ότι εμείς θέλουμε στις θέσεις διοίκησης να εκφράζονται όλες οι δυνάμεις. Ξέρετε, ξεκινάμε μια βεβαιότητα ότι θα συγκρουστούν. Μπορούν και να συνθέσουν, μπορούν και να συναποφασίσουν. Μπορεί και τίποτα τα δύο. Μπορεί να περνάνε οι θέσεις με βάση τις. Εγώ δεν αποκλείεται αύριο σε μια οικονομική επιτροπή να συμφωνήσω με μια πρόταση του κ. Τζουλάκη. Δεν είναι κακό, ούτε είναι προς. Είναι κακό. Έχει συμβεί και κατά πανάκια. Έχει συμβεί και προηγούμενα, ας πούμε, οι συναγωνιστές μου της στροφής που ήταν δημιουργήσει. Και δύο από αυτούς είναι ακόμα, είναι και στην καινούργια. Είχαμε αυτό το περιθώριο. Άρα δεν άλλαξε η δική μας στάση. Η στάση του Δημάρχου άλλαξε. Άρα λοιπόν εμείς πραγματικά σε μια συνεννόηση που συμμετείχαν όχι μόνοι μας και δεν προτείναμε μόνοι μας και δεν έκανε οι άλλοι, όλοι μαζί λοιπόν προτείναμε μια κατανομή θέσεων ώστε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα όλης της αντιπολίτευσης να εκφραστεί δίνοντας δύο μήνυμα. Το ένα μήνυμα είναι αυτό, ότι εμείς έμπρακτα δείχνουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος συνεργασίας και όχι, και ότι Δήμαρχε θα μας συσπληρώσεις. Επιμένω δύο πρόσωπα από τη Λαϊκή Ενότητα και ο ένας μη αιρετός. Φυσικά δικαιωματικά. Προτείνατε δύο όμως. Έχει μήνυμα αυτό. Είναι η αναλογία που τους έπρεπε αυξημένη κατά το 10ο. Εμείς δηλαδή εφαρμόσαμε την απλή αναλογία. Φυσικά. Άρα λοιπόν. Τα υπόλοιπα. Ως προς τη Λαϊκή Ενότητα όμως, όχι ως προς το ΚΚΕ. Όχι, βέβαια και ως προς. Δεν προτείνατε δύο από το ΚΚΕ. Όχι, καλύτερα από τη Λαϊκή Ενότητα. Όχι, δύο και από το ΚΚΕ. Σε ποιο θυμάσαι. Ο κύριος Βρετός και ο αναπληρωτής του στην. Τους προτείνατε ή τους ψηφίσατε. Όχι, απλώς εκεί ήταν ο κύριος Βρετός και προτάθηκε. Ο κύριος Οικονομού έλειπε. Ναι. Για να προταθεί. Ναι, okay. Οπότε το προτείναμε ναι. Εμείς και το ήξερε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που κάναμε. Δεν έχει κάποιο πολιτικό μήνυμα βαθύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το πιο βαθύ πολιτικό μήνυμα που μπορεί. Μην το βάζει σε αυτή τη βάση. Είναι ότι η αντιπολίτευση στη Νέα Σμύρνη ψάχνει να βρει δρόμους συνεννόησης και ταυτόχρονα και ψιλοβρίσκει και ελπίζουμε να βρούμε καλύτερους. Και ταυτόχρονα είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει και άλλο τρόπο να μοιράζονται οι θέσεις διοίκησης από αυτό που επέλεξε ο κ. Τζουλάκης. Νομίζω είναι πολύ πιο ηχηρό μήνυμα, απλά αν εμείς με τη ΛΑΕ κάτι μπορεί όχι, να έχει, συζητήσουμε. Όχι, έχει τα συμπεράσματα που έχει. Θα σε ρωτήσω μία διαχρονική ερώτηση. Διαχρονική. Που την κάνω συχνά. Όχι πολύ, αλλά... η χημεία σας με την παράταξη ενός ανθρώπου ο οποίος ποτέ δεν αρνήθηκε ότι προέρχεται από την αριστερά, του Γιώργου του Κουτελάκη. Βελτιώνεται, παραμένει η ίδια ή βαίνει
προς το αρνητικότερο. Να πω λοιπόν ότι είναι μια σχέση δύσκολη. Είναι αγάπης και μίσους. Είναι μια σχέση, δεν μπορώ να πω αν βελτιώνεται, αν... Πάντως είναι μια δύσκολη εξίσωση για μια λύση. Κουβαλάει παρελθόν ή είναι πολιτικό το μύθο το η δυσκολία. Εγώ έζησα τους καυγάδες που δημιουργήθηκαν. Φυσικά θα τους έζησες. Αλλά δεν θυμάμαι, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε τσακωθεί, δεν θυμάμαι γιατί τσακωθήκαμε. Και προφανώς κανέναν δεν ενδιαφέρει γιατί είχαμε τσακωθεί. Ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, κριτικές. Μπορεί να ενδιαφέρει και εσάς και εκείνη την κοινού την παράταξη, αλλά όχι την κοινωνία εννοείς. Προφανώς εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, αν με ρωτήσεις γιατί είχαμε τσακωθεί, δεν το θυμάμαι. Βέβαια. Γιατί δεν απασχολεί πια την καθημερινή ζωή. Όχι, δεν το λέω για να με ρωτήσεις πραγματικά. Και πιθανώς δεν αφορά τη Νέα Σμύρνη το αν εγώ είχα καυγαδίσει ενός απολιτική χώρη με τον κύριο Κουτέλα. Τι αφορά όμως τη Νέα Σμύρνη και πού είναι το πρόβλημα της σχέσης. Ο κύριος Κουτέλας έχει εφαρμόσει μια πολιτική. Κρίνεται για αυτή την πολιτική και εκεί δημιουργούνται λοιπόν οι δυσκολίες. Επειδή λοιπόν υπήρχε μια κοινή προέλευση. Υπάρχει ένας κόσμος της αριστεράς και ο κύριος Κουτελάκης το ξέρει και το σέβεται και υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και ο κύριος Κουτελάκης έχει ανθρώπους που έχουν δύσκολες σχέσεις με εμάς και τις ανάπτυξη. Και σας στοιχίζει και το στοιχίζει τους φοβερά. Αυτό λοιπόν το πληρώνουμε. Γιατί το πληρώνουμε και οι δύο. Και οι δύο. Και ο κύριος Κουτελάκης και γενικά ο αριστερός κεντρώνος προοδευτικός χώρος γιατί να σας πω αν είχαμε πετύχει να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Προφανώς ο Δήμος θα ήταν στα χέρια μας της κεντροαριστεράς. Απλώς και σαν λάθος δυνάμεων να το πάρεις και σαν δυναμική που θα έχει κτλ. Άρα λοιπόν εμείς νιώθουμε ότι έχουμε μία ευθύνη να λύσουμε αυτό το πρόβλημα όχι με την έννοια συνεργασίας Παυλόπουλου, Κουτελάκη, Μουζάλα, Ιακωβάκη ή δεν ξέρω ούτε. Αυτά είναι βήματα, εργαλεία που μπορούν να δουλεύουν έτσι αλλιώς. Απλώς πρέπει και μπορούμε, εγώ νομίζω, μέσα αυτή την τετραετία να στήσουμε πια πιο στέρεες βάσεις, να στήσουμε σχέσεις τέτοιες που θα επιτρέψουν την άλλη τετραετία, πιθανώς με κανέναν από τους δύο υποψηφίους, πιθανώς με κάποιο καινούριο, πιθανώς με έναν από τους δύο, να έχουμε μια ενότητα ουσίας, όχι ένα σχήμα αθρηστικό, τι να κάνουμε για να νικήσουμε το Τζουλάκι και να πάμε και τη δυο μας. Καλά, δεν είναι κακοκίνητο, αλλά είναι νούμερο 2. Ας μην είναι νούμερο 1. Όχι, δεν το κατάλαβα τώρα. Τι εννοείς. Ο στόχος δεν είναι να νικήσουμε το Τζουλάκι, ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την πόλη. Αλλά σαν κινητό να πεις ότι όχι, όχι. Για μένα είναι συνυφασμένη η βελτίωση της πόλης με την ήττα του Τζουλάκι. Είναι συνυφασμένη. Είναι ο ίδιος στόχος. Απλώς τι λέω, ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί αν εγώ και εσύ κάνουμε μια σύμπραξη. Τη αντιπολίτευση αυτή τη φορά. Γιατί και αυτή έχει ημερομηνία λύσης. Πρέπει να πετύχουμε πραγματικά οι δυνάμεις βάσει προγραμμάτων και λύνοντας προβλήματα από το παρελθόν, που κάποια πρέπει να ξεχαστούν πια, είναι πολύ παλιά, κάποια άλλα πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες λύσεις, αλλά κυρίως να ανοίξουμε στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία το θέλει αυτό. Η κοινωνία δεν θέλει να είμαστε πολλά κομμάτια. Η κοινωνία θέλει να ακούει μια καθαρή φωνή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυσκολία να υπάρχει μια ενιαία καθαρή φωνή. Έχει ο καθένας τη φωνή του. Εμείς πιστεύουμε ότι η δικιά μας είναι καθαρή, αλλά πρέπει να καλύψουμε και άλλους χώρους. Και αυτό δέστο και γενικότερα πολιτικά, ότι η φωνή πρέπει να φτάνει παντού και να μαζεύει δυνάμεις από παντού. Σε ένα στόχο όμως, όχι σε μια συνάντηση δικιά μου και δικιά σου. Έτσι, η δάνος είναι άλλη σημασία. Πριν κλείσουμε τα τοπικά για να κάνουμε να σου δώσω λίγο χώρο και χρόνο να μου μιλήσει λίγο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο μου θέμα που είναι το Λευκό. Θα σου κάνω μια πολύ πολύ γρήγορη αναδρομή, τουλάχιστον με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ποτέ δεν κατάλαβε το Λευκό, τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται, αν σημαίνει δεν είμαι διαβασμένος, δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να ψηφίσω, απέχω. Ήρθε ο νομοθέτης όμως, μια και μιλήσαμε και για το όχι και για το ότι πρέπει να κατεβάσει πρόταση, ας μιλήσουμε για το νέο Λευκό λοιπόν. Το νέο Λευκό λίγο σε τιμωρεί με την έννοια του ότι σε αφαιρεί από τους παρόντες, γιατί έτσι λέει ο καινούριος νόμος, με ό,τι αποτελέσματα έχει αυτό, γιατί αν καταλαβαίνεις ότι αν έρθει ένα Λευκό από τη συμπολίτευση και κινδυνεύσει η πλειοψηφία, έχει αλλάξει ο παρανομαστής, ή αν έρθει ένα Λευκό από την αντιπολίτευση, όπως ήρθε στο πολιτιστικό οργανισμό στην θέση της αντιπροέδρου από το παράδειγμα του Κουτελάκη και την Ελένη την Κασίνη, πάλι έχει κάποια πολιτικά συμπεράσματα πέρα τη γραμμή.
η οποία καταλαβαίνεις ότι θα χρησιμοποιήσω και τη λέξη spy. Η σχέση σας με το Λευκό θα παραμείνει η ίδια με τη σχέση σας με το Λευκό της πενταετίας 14-19 που ήταν συχνή? Μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι όλοι οι ψήφοι έχουν, το τι ψηφίζεις κάθε φορά έχει άλλη σημασία. Δηλαδή το υπέρ απέκτησε μια άλλη σημασία. Υπέρ της σύμπρασης, όχι υπέρ της θέσης κατά ανάγκη. Όχι υπέρ της θέσης κατά ανάγκη. Γιατί όταν αμφισβητείτε κάθε μέρα ο συσχετισμός σε κάθε συνεδρίαση, εσείς μπορεί να διαφωνείτε με μια θέση και να την ψηφίσετε για να μην χαλάσετε τη σύμπραξη. Okay. Έτσι. Η θέση του κατά είναι μια πολιτική θέση, η οποία επίσης άλλαξε η σύνθεσή της, γιατί δεν καταμετρείται πια το κατά όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προστάσεις όπως είναι ο προϋπολογισμός. Μην βλέπετε στα νομικά πρόσωπα, έτσι. Αλλά στον προϋπολογισμό, αν ψηφίσουμε οι 30 κατά και δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση, ο προϋπολογισμός εκκρίνεται με τους 10. Ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν αλλάζει... Νομίζω με 11 εγκρίνονται τα πάντα. Αυτό λοιπόν. Να τόσο Θεοδωρικάκος λοιπόν. Αυτό κοίταξε να μην υπάρχει κυβέρνηση. Κοίταξε τι βοήθησε ο Θεοδωρικάκος. Απαντάω λίγο στο φίλο μου τον Γιώργο Λαρίση. Να σου πω λοιπόν λίγο σε τι βοήθησε πραγματικά ο Θεοδωρικάκος. 11 άτομα, τα οποία είναι λιγότερα από το ποσοστό του Δημάρχου, να κάνουν κομμάτους της Νέας Μύρνης. Και 29 άτομα που είναι πάνω από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Μύρνης να μην μπορούν να έρθουν στο λόγο. Αυτό να εσύ το θεωρείς επιτυχία του Θεοδωρικάκου. Είναι τόσο αυτονοφανές που δεν μπορείς. Άρα αυτό είναι επιτυχία πολιτικής. Όχι. Άρα αυτό είναι μια πολιτική δημοκρατική. Είναι εγώ ο δεσμός που κόπηκε και λύθηκε. Άρα λοιπόν, όχι, δεν κόπηκε. Αυτό ήταν ένα απίστευτο χτύπημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν απίστευτο το χτύπημα. Δηλαδή, γυρνάμε σε εποχές πάρα πολύ παλιές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έβρισκε βηματισμούς συνεργασιών. Και αυτό, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλει. Και δεν θέλει για πολιτικούς λόγους, όχι για αυτοδιοικητικούς λόγους. Πάμε στο Λευκό λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι. Το Λευκό λοιπόν, καταρχήν να πω ότι σαν πολιτική ψήφος, από εμένα και την παράταξη μου είναι αποδεκτό. Okay. Δεν είμαστε υπέρ του, θέλουμε ο κόσμος να παίρνει θέση, αλλά προφανώς είναι μία μορφή θέσης και το Λευκό. Δηλαδή, το Λευκό μπορεί να σημαίνει ότι αυτό που κάνεις είναι αδιάφορο, ούτε το καταψηφίζω, το ψηφίζω, κάνω αυτό το θέσω, αλλά εμένα μου είναι αδιάφορο. Μπορεί να έχει μια πολιτική ερμηνεία, με την έννοια ότι αυτό, πώς το λένε, μπορεί η επιλογή του να βοηθάει ή όχι στην επιλογή τελικά μιας θέσης. Άρα κατά την άποψή μου το Λευκό εξετάζεται κάθε φορά. Το νέο Λευκό έτσι όπως το περιγράφεται. Και το νέο Λευκό δεν θα αλλάξει. Δηλαδή εμείς δεν ψηφίζουμε Λευκό ή κατά γιατί μια θέση θα μας δώσει ίσως την ευκαιρία να ρίξουμε σε εισαγωγικά του. Δεν είναι μία μη αμφισβήτηση της σύμπραξης το Λευκό. Εσύ βάζεις προηγουμένως ότι το ναι είναι ναι στη σύμπραξη. Και ένα τέτοιο πολιτικό μήνυμα, πέραν του ναι, στο επιμέρους. Κοίταξε, το Λευκό λοιπόν έχει μια ελαφριά... Όχι, έχει μια διαφορά. Εσύ, τι παράδειγμα έφερα εγώ. Εσύ που ανήκεις στη Σύμπραξη και διαφωνείς με μια θέση, για να μην χαθεί αυτό, θα ψηφίσεις ενάντια στη θέση σου. Αυτό λοιπόν δεν έχει το ίδιο όχι, με το εγώ, με μια θέση που μου φέρνει η Σύμπραξη και με την οποία συμφωνώ. Περίμενε, πάμε με το ναι. Που συμφωνώ με μια θέση της Σύμπραξης. Δεν ψηφίζω κατά. Γιατί είμαι κατά τη σύμβαση. Εγώ ψηφίζω για τη θέση. Άρα λοιπόν μπορώ να ψηφίσω θέσεις Τζουλάκη, Λαρίση με τις οποίες συμφωνώ. Δεν είμαι κατά ανάγκη απέναντι. Φυσικά. Φυσικά. Όμως το μέλος αυτής της σύμβασης δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτοί που οδηγούνται σε αδιέξοδο ψήφου είναι τα μέλη που τυχόν διαφωνήσουν και αλλήμονό του αν διαφωνήσουν στο τι λούκι, σε τι δίλημα. Σε τι δίλημα θα βρεθούν έτσι, και σε τι κόντρες με τον εαυτό τους και με την παράταξή τους. Ας κλείσουμε με λίγο χιούμορ. Ναι. Αν θέλεις κάτι να σημειώσεις. Όχι, απλώς λέω ότι για μας το Λευκό, το υπέρ, το κατά αφορά τη θέση που κρίνουμε. Οπότε δεν βλέπεις κάποια άλλη προσέγγιση στο νέο Λευκό. Όχι, δεν βλέπω άλλη προσέγγιση ότι μπορεί να ψηφίζω το Λευκό ή ψηφίζοντας υπέρ. Εγώ το κόντρινα με το υπέρ για να σου πω ότι μπορώ να ψηφίσω υπέρ. Αν μια θέση που φέρει ο Τζουλάκης είναι καλή, γιατί να μην την ψηφίσω, δεν κατάλαβα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχουμε τη σύμβραση. Δεν είναι ότι αποδέχουμε αυτού του είδους την κυβέρνηση. Ούτε σε ένα κλείδι το Λευκό
σε εμένα δημοσιογραφικά δίνει το δικαίωμα να γράψω ότι σε μεταχειρίστηκαν σαν απόντα επί του θέματος. Απλώς θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί δεν με δημιουργήσατε. Ναι, αλλά δεν είμαι στάδιο πίσω από το γράμμα του νόμου εγώ. Εσύ είσαι πίσω από το γράμμα του νόμου. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο δημοσιογράφος, ένα κομμάτι είναι η δημοσιογραφία, το πίσω από το γράμμα του νόμου και η ουσία είναι πίσω από την κίνηση του άλλου, την πολιτική του κίνηση. Γιατί δεν είμαστε λεγαλιστές. Δεν είμαστε από κατά γράμμα του νόμου. Είμαστε άνθρωποι που κάνουν πολιτικές εκτιμήσεις. Μπορεί να κλείσουμε λίγο το μαζί αυτό με λίγο χιούμορ. Καταρχήν, είστε με το μπλοκάκι των αριθμών. Θα είστε με το μπλοκάκι των αριθμών. Πόσοι θέλουμε, πόσοι είμαστε, πόσοι είναι απέναντι. Πάει να το χάσει, δεν πάει να το χάσει. Λείπουν δύο από τις υποδείξεις. Και πάλι θα σου το αντιστρέψω. Για πρώτη φορά, από όσο ξέρω κι εγώ. Τουλάχιστον εγώ, στα χρονικά του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση του Προέδρου καθ' υπόδειξη του Δημάρχου. Έχει ξαναγίνει, αλλά. Από τις σπάνιες φορές, εγώ ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, δεν είναι πολύ. Αυτό λοιπόν που χειροκροτήθηκε σαν πολιτισμός ήταν μπλοκάκι, αλλά ήταν από την άλλη πλευρά. Αν θα έβγαινε η ψηφοφορία. Άρα λοιπόν δεν μπαίνω εγώ στη διαδικασία αυτή. Ήταν 20 και αν ο 21ος πήγαινε με την αντιπολίτευση, γιατί όλοι οι αντιπολίτευση ήταν. Ναι, γινόταν μια ανεβολή όμως. 20 συνέλευση είναι τώρα η αντιπολίτευση. Είναι 40 και ο Δήμαρχος. Ναι. 20 λοιπόν από τη μία. Είναι 15 ο Δήμαρχος και 6 ο κ. Λαρίζης, 20. 15 και 21. Βγάλε 21. Βγάλε το δεύτερο, μείνανε 20. Συν 20. Οι υπόλοιποι 20. 20. Συν ο ένας, ο κύριος Καρατίνος, συν ένας ακόμα να σπάσει, συν ένας ακόμα να σπάσει. Θέλω να σου πω την αγωνία του κρατάω νούμερο, ναι. Την έχει η άλλη πλευρά και αυτή δεν θα εκφραστεί μόνο, θα εκφραστεί και με το, πώς να σου πω, το στρογγύλεμα απόψε, το στρογγύλεμα θέση, να σε να το λέει έτσι που να συμφωνήσει και αυτός. Και αυτό έλεγα εγώ ότι δεν είναι καλό για το. Και με κανένα παναντόλιο, γιατί αν αρρωστήσει ένα θα πω. Και προφανώς, ναι, δηλαδή θα δούμε περιπτώσεις να έρχονται δημοτικοί σύμβουλοι, ας πούμε, με δεσμόμετρο στο χέρι να ψηφίσουν για να μην χαλεί. Να είναι προπρόληψη, για να μην έχουμε τέτοιες. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες αγωνίες. Εμείς, και σου λέω, ένα παιχνίδι, μια προσπάθεια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, θα γίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω να γίνει ακόμα καλύτερα. Γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν αυτή δεν συνοδευτεί με αντίστοιχη προσπάθεια στην κοινωνία, ό,τι και να κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, φρόντισε η Νέα Δημοκρατία να μην μετράσει τίποτα. Άρα λοιπόν, ο μόνο, και να σας πω κάτι, ελάτε λοιπόν σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που βάζουμε ένα θέμα που ενδιαφέρει μια περιοχή και που έχουμε αντίθετη άποψη με τη μεταπολίτευση, με την διοίκηση και να είναι από κάτω γεμάτος ο κόσμος. Ποιος είναι σε δύσκολη. Να παρευρίσκονται. Πάντοτε είναι η Δημοτική Αρχή. Ναι, αλλά τώρα είναι οριακή. Και τώρα είναι οριακή. Φεύγουμε από τα ωραία, λοιπόν, ωραία το είπαμε. Είπαμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη, να σου δώσω καλύτερα το χρόνο να κάνεις μια σύντομη τοποθέτηση για την πολύ μεγάλη συζήτηση. Προτιμά να με ρωτάτε, γιατί ξεχνιέμαι και κάτι. Αυτό δεν θα ξεχαστείς, έχεις το πεντάλεπτό σου. Ναι, είσαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίχθηκε από ένα κόμμα, δεν θα σου πω μετεξελίχθηκε από ένα κόμμα αρχών και αξιών, θα σου πω ότι μετεξελίχθηκε από ένα κόμμα μονοψήφιο ποσοστών με τις πολιτικές δημόσεις, σε ένα κόμμα το οποίο φάνηκε ότι θα διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας σε ένα πολύ δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, με κοινωνικές προεκτάσεις πολύ δύσκολες, παθώντες όλοι μας, κυβέρνηση της χώρας, ουδής αλάχιστος, ουδής άγιος. Μίλησε μου λίγο τώρα πια που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση, πώς είδες αυτή την διοικητική περίοδο του Αλέξη Τσίπρα και ποιο είναι το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέποντας όσο γίνεται. Το κάνουμε και σε διάλογο, ίσως είναι και πιο κατανοητό. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκε όχι μόνο αριθμητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από μια προσπάθεια αριστερών δυνάμεων. Σας θυμίζω, ΕΑΡΚΟΥ, ΚΟΕ, έγινε συνασπισμός, μετά έγινε νέο συνασπισμός, μετά ήταν με παρατάσεις και οι οποίες φύγανε, μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εμείς σε αυτό το χώρο έχουμε εκπαιδευτεί στη μεταξέλιξή μας
να βρίσκουμε πάντα αυτά που εξακολουθούν πάντα και κρατάνε το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ σαν αριστερός χώρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τόλμησε σε μια εποχή κρίσης να προτείνει μια αριστερή λύση. Λέω για την περίοδο που από το 3 πήγε στο 18 και μετά. Αυτό ήταν λύση με πρόγραμμα, ήταν λύση με θέσεις, ήταν λύση όμως και μέσα σε μια συγκεκριμένη συγκυρία που ο λαός πια είχε, ήταν μπροστά σε ένα πρόβλημα που είχε αγανακτήσει, που είχε ένα θυμό, που ήταν η φτώχεια απλωμένη πολύ και τα προβλήματα των λαών μας ήταν τεράστια. Εκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δοκίμασε στο πρώτο διάστημα μια σύγκρουση, έχασε σε αυτή τη σύγκρουση, την έδωσε έντιμα, κατά την άποψη δικιά μου, όχι απέναντι σε έντιμους αντιπάλους. Προφανώς δεν εκτιμήθηκαν σωστά όλα τα δεδομένα ή δεν τα είχαμε ή δεν τα εκτιμήσαμε. Όταν μιλάμε για στέλεχος δεν είμαι και σε επίπεδο ηγεσίας. Μιλάω πιο πολύ σαν ένας αριστερός άνθρωπος που πίστεψε, πιστεύει και δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση και το στέλεχος είναι μια κουβέντα σε μας, δεν είναι και πολύ. Άρα λοιπόν πήγαμε σε μια δεύτερη ευκαιρία που μας έδωσε ο λαός, με τον οποίο είχαμε μια ειλικρινότατη σχέση, δηλαδή του είπαμε το ψηφίσαμε, γιατί θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εκλογές πριν το ψηφίσουμε. Το ψηφίσαμε, το εξηγήσαμε και ο λαός μας εμπιστεύτηκε. Η διακυβέρνηση λοιπόν, επειδή έχω και μια τέτοια εμπειρία όταν στο Υπουργείο Εργασίας σύμβουλος για την αξιοποίηση εκείνη τη περιουσία, η διακυβέρνηση είναι ένα δύσκολο πράγμα. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Και εγώ σε προσωπική εμπειρία λέω ότι είναι τρία πράγματα. Είναι ο κόσμος, ενώ το προσωπικό, είναι η νομολογία και είναι και η διαδικασία. Όλα αυτά ήταν όλα αυτά τα χρόνια στραμμένα σε μια κατεύθυνση. Πιστέψτε μου ότι όταν πας να στρίψεις ένα από τα δύο, δεν λειτουργεί κανένα από τα τρία. Νομίζω ότι το έχετε ζήσει. Αν είναι αλληλένδετα, όχι, εσείς νομίζετε ότι είναι αλλιώς. Έτσι είναι το κράτος. Είναι τρεις παράλληλα. Αν πας να κουνήσεις ένα από όλα, δεν κουνάτε τα άλλα και πάει ανάποδα σε ό,τι κάνεις. Άρα λοιπόν. Αυτό το είδατε όταν πήγατε να τα στρίψετε ή το ξέρατε από πριν? Θα σας πω λοιπόν μια προσωπική εμπειρία. Εγώ πήγα εκεί σαν σύμβουλος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Ήταν η περίοδος που κόβαμε, είχαν κοπεί και χρειαζόταν και συζητιόταν αν θα ξανακοπούν οι ασφάλειες. Οι συντάξεις. Ρωτάω λοιπόν, παιδιά, πού είναι τα ακίνητα? Και μου λένε, ψάξτε βρέστε. Δεν ήταν καταγεγραμμένα πουθενά. 1.500 ακίνητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και μιλάμε για το Εσπέρια, μιλάμε για το στην Πανεπιστημίου τον κινηματογράφο, μιλάμε για κτίρια απέναντι από τη Βουλή, μιλάμε για αμύθιτη πραγματικά περιουσία που ποτέ κανείς δεν νοιάζεται να αξιοποιήσει ούτε καν να καταγράψει. Αυτό λοιπόν, ενώ βλέπεις ότι υπάρχει, πρέπει να στήσεις μια υποδομή ολόκληρη. Εκεί συναντάς απίστευτα προβλήματα, από γραφειοκρατία μέχρι αγκυλώσεις, για να φτάσεις στο σημείο να το. Επειδή λοιπόν έχω ιδία πείρα, φτιάξαμε επιτροπές, συμμετείχε το Πολυτεχνείο, ο κ. Μπελαβίλας σε μελέτη, φτιάξαμε μελέτη αξιοποίηση στο κέντρο. Σε όλη αυτή λοιπόν την προσπάθεια καταλήξαμε 2-3 κτίρια να βγάλουν σε πληστηριασμό και να νοικιαστούν, αλλά περίπου καμιά τριανταριά κτίρια να δοθούν σε φορείς που ξενικιάσαν ιδιωτικά και μπήκαν σε δημόσια. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό και το φέρνω σαν ένα μικρό απλό παράδειγμα. Σε μια περίοδο κρίσης, πανικού, με μια Ελλάδα, απαξιωμένη, θυμάστε οι γνωστοί τεμπέληδες, σε βαθιά κρίση, θυμάστε στις λαϊκές του συνταξιού που να περιμένουν να λύσει η λαϊκή για να μαζέψουν ό,τι πέσε. Και στα ATM απ' έξω τους θυμάστε. Και στα ATM απ' έξω και καλά κάνεις και τους θυμάσαι η διαφορά στην ερώτησή σου ότι εγώ... Και δεν την πολιτικοποιώ την παράδειγμα. Όχι, όχι. Λέω όμως ότι τα ATM τα επιβάλλαν όλοι, άλλοι όχι εμείς. Και θα πω γιατί. Γιατί κάποιοι έχουν ευθύνη που χάθηκε η ευκαιρία με το PSI να εκβιάσει σε εισαγωγικά και να απαιτήσει εσύ λύσεις. Γιατί τους δόθηκε όλος ο χρόνος να καλύψουν, άρα αυτό που νόμιζες ότι είχες όπλο. Τέλος πάντων, διοικήσαμε. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκε η βαριά φτώχεια, η βαθιά φτώχεια. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Οι δείκτες είναι υπέρ μας. Έπεσε η ανεργία 10 ποσοστιαίες μονάδες. Συμμαζέψαμε οικονομικά. Δεν θα σας κρύψω την αγωνία που είχαμε στο Υπουργείο
κάθε μήνα, μη τυχόν, και μιλάω για το πρώτο εξάμεινο, μη τυχόν δεν βγουν οι συντάξεις. Και θυμάστε τον τώρα, αν ήταν να δοθεί σύνταξη την Παρασκευή και δινόταν τη Δευτέρα, τι αλλαλούν. Ναι, αυτά τα λεφτά ήταν απίστευτη προσπάθεια. Το βαρέλι ήταν. Παραδώσαμε λοιπόν μια οικονομία που αυτή τη στιγμή μπορεί να πατήσει μια άλλη, να προχωρήσει, μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. Τι πετύχαμε αυτό. Πετύχαμε την αντιμετώπιση της φτώχειας, πετύχαμε αυτά που πετύχαμε και θα πω σε τι δεν πετύχαμε. Αυτό ξέρετε ανεβάζει και την απαιτητικότητα. Και καλά κάνει και την ανεβάζει. Δηλαδή εγώ σαν μικρομεσαίος φοβόμουν να μην κλείσει το μαγαζί μου για 4 χρόνια. Όταν το μαγαζί μου πίστηκα ότι δεν θα κλείσει και άρχισε να πηγαίνει, θέλω να πάει καλύτερα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν... Αν έμπαινε μέσα εγώ θα ήθελα πάλι να κλείσει. Γιατί δεν θα μπορούσα να το κάνω. Αν έμπαινε μέσα, γιατί εσύ είσαι ένας κακός επαγγελματίας, πιθανόν θα συμφωνήσω. Αλλά όταν εσύ έχεις ένα μαγαζί. Όχι. Η πραγματικότητα το δίνει. Όταν έχεις ένα μαγαζί που δουλεύει 10-15 χρόνια και ζεις εσύ και η οικογένειά σου, δεν λέω εγώ, και ζεις σχετικά καλά, και ξαφνικά πάει κακά, δεν φταίει κατά ανάγκη. Φταίει και κάτι άλλο. Το να κλείσει το μαγαζί σημαίνει ότι σου έχουν μια άλλη δουλειά να κάνει. Η ανεργία 27% σε ανάγκαζε να κρατήσει το μαγαζί σου. Δεν ήταν δηλαδή το τι θέλει. Και να μπαίνει μέσα. Ελπίζοντα ότι θα βγει. Δηλαδή αυτό το ζήσαμε, όλοι μας οι επαγγελματίες αυτό το πράγμα. Ότι θα έρθει μια δουλίτσα, θα χτυπήσει η πόρτα. Και άσε να χτυπάει η πόρτα. Ξέρεις, ο κύκλος της οικονομίας, οι μικρομεσαίοι που υποτίθεται είναι και πραγματικά τα νούμερα αυτά που μας καταψήσαν. Κοίταξε να δει πώς είναι. Εγώ είμαι ένας μικρομεσαίος αρχιτέκτονας. Είτε ήμουν γιατρός, τι μου είπανε, παίξε στο χρηματιστήριο. Αυτά λοιπόν που εγώ με κόπο είχα, ήρθε μια κυβέρνηση που λέει βάλτε στο χρηματιστήριο. Τότε λέμε. Ναι, τότε. Γιατί η κρίση της μικρομεσαίας τάξης είναι παλιότερη, εμείς την βρήκαμε σε κρίση, δεν τη δημιουργήσαμε την κρίση. Έπεσα. Ξαφνικά τα λεφτά που είχα. Εμένα που ήρθε ο οικονομολόγος με ρώτησε τότε ή απλά επειδή σου είπε κάποιος. Όταν έβγαινε, δεν μου είπε κάποιος, μου είπε η κυβέρνηση, μου είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, μου λέγανε όλα τα ΜΜΕ, έβλεπα το διπλανό μου και έβγαζε ένα σωρό λεφτά. Μη ζητάμε ευθύνη τώρα από αυτόν που πήγε να παίξει. Έτσι. Ούτε από αυτό που πήρε 40 χρόνια στεγαστικό δάνειο. Πάμε παρακάτω. Αυτό μου βγαίνει φούσκα, χάνω τη χάνω. Έρχονται και μου λένε τα ακίνητα. Η τράπεζα σου έδινε δάνειο. Που η δόση του στήχιζε λιγότερο από τον νίκη σου. Όταν λοιπόν εσύ είχες 2 μισθούς, να πάρω ένα κίνητο για το παιδί μου, γιατί να μένω στον νίκη, να πάω να πάρω, έσκασε και αυτό η φούσκα. Μου σφίγγει πολλά χρόνια βέβαια πίσω. Αυτό λοιπόν οδήγησε στην κρίση. Τι έκανε, τι προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και προσπάθησε. Και θα εκτιμήσω και ιδιαίτερα τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να στηρίξει την οικονομία στηρίζοντας τα πιο αδύναμα μέλη. Εμένα δηλαδή που ήμουν αρχιτέκτονας, την πάτησα εδώ, την πάτησα εκεί, δεν έμπαινε πελάτη. Η οικοδομή δεν γινόταν. Το σπίτι σου να το φτιάξει δεν μπορούσε γιατί ήσουν στη φτώχεια και εσύ. Δεν έμπαινε πελάτη, πέφταμε όλο πιο βαθιά. Όταν εσύ άρχισες να βρίσκει τη δουλειά σου, να παίρνει ένα επίδομα, να είναι εξασφαλισμένη η στέγη σου, άρχισε να ξοδεύει. Άρχισε να δουλεύει το μινι μάρκετ τη γειτονιά σου. Άρχισε να μου χτυπάει εμένα την πόρτα ένας πελάτης γιατί θέλει να φτιάξει μια βιτρίνα. Παλιά μου ζήταγε για πολυκατοικία. Αλλά άρχισε λοιπόν ένα ανταλαβαίνει. Πώς άρχισε. Άρχισε αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια. Και εσύ είσαστε και οικονομολόγος. Είσαι, ξέρεις ότι ό,τι επίδομα δίνει στην οικονομία γυρνάει πολλαπλάσιο γιατί καταναλώνεται απευθείας. Δεν μου αρέσει βέβαια η επιδοματική. Μου αρέσει να συνεχίσει. Αλλά κάτσε να σου πω εδώ έχουμε ρευστότητα. Εδώ έχουμε μια επιλογή. Που ήσουν αναγκασμένο να επιδοτήσει, δεν μπορούσε να αφήσει τον κόσμο να πεθαίνει. Και μιλάμε, δηλαδή δεν μπορούσε να αφήσει εσύ τη Χρυσή Αυγή στο Σύνταγμα να πηγαίνει ο κόσμο για μια σακούλα λαχανικά, α πούμε, και η Χρυσή Αυγή να αναπτύσσει δράσει πολιτικέ. Ήταν ο κόσμο που έπρεπε να τον βοηθήσει να ζήσει. Κάνοντα το αυτό, ταυτόχρονα βελτίωνε και την οικονομία. Γιατί τα 100 ευρώ που έπαιρνα εγώ επίδομα ενοικίου πηγαίναν πράγματι στον νίκη. Άρα ο σπιτονικοκύρη μου ήταν συν 100 ευρώ και εγώ. Άρχισε λοιπόν να δουλεύει αυτό το πράγμα γιατί αλλιώς δεν εξηγείται πώς πέσανε αυτοί οι δείκτες. Πες μου κάτι, δεν θα προτιμούσες να έχεις μια έκπτωση φόρου 100 παρά να έχεις ένα επίδομα 100. Κάτσε να σου πω. Λίγο το επίδομα είναι. Πάρτο.
Ενώ το άλλο εμείς, είναι εμείς, εγώ... να γίνει σαφές, γιατί κατηγορούμαστε... ότι... Όχι, εγώ για νόμι λέω. Όχι, λέω, δεν λέω για σαφές. Προτιμάω τη φορολογική λέω, εκτός από την επιδοματική πολιτική. Λέω λοιπόν, να δούμε τη φορολογική εκτός. Αν πράγματι είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι δεν είναι στη φύση της αριστεράς το επίδομα. Είναι στη φύση της αριστεράς η κοινωνική πολιτική. Επίδομα. Η κοινωνική πολιτική όχι, είναι μια οικονομική πολιτική, μια οικονομία σε όφελος της κοινωνίας και με κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. Μέσω... Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ανάπτυξη. Αλλά στη φάση που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κυβέρνηση, για ποια ανάπτυξη μιλά. Τις επενδύσεις δεν τις διώξαμε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν φύγει οι επενδύσεις. Ναι, έτσι. Άρα λοιπόν. Και λεφτά είχαν στο εξωτερικό πολλά. Πάρα πολλά λεφτά. Είχαμε υπουργούς σημερινούς κυβέρνησης που λέγανε παιδιά, πάρτε τα λεφτά σας έξω ή το ΣΥΡΙΖΑ θα τα χάσετε. Άρα λοιπόν, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Το ότι εγώ επέλεξα να κάνω μια κοινωνική πολιτική στα πλαίσια του μνημονίου. Δεν μπόρεσα να την επεκτείνω άλλο. Δεν μπόρεσα να αγκαλιάσω κι άλλους. Να δεχτώ. Αλλά αυτό που μπόρεσα να απέδωσε στην οικονομία. Σήμερα το ότι η οικοδομία πάει με πλεόνασμα και προσπαθείτε να αποδοθεί στους φόρους δεν είναι αλήθεια. Το πλεόνασμα δεν οφείλεται στους φόρους. Πραγματικά οι φόροι και εμένα με πληγώνουν και εμένα με ζορίζουν όπως όλους και πραγματικά θα ήταν ευχής έργου να πέσουν οι φόροι. Όμως πώς θα στηνόταν το κοινωνικό κράτος, πώς 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκανε χώρο στην υγεία ενώ ήταν αποκλεισμένοι. Δηλαδή το μοντέλο επιδοματική πολιτική και ανάπτυξη. Το μοντέλο επιδοματική. Δεν θα μπορούσε να δουλέψει. Θα θέσω ένα παράδειγμα και δεν θα το χαρακτηρίσω. Γιατί έχει χαρακτηριστεί. Το χι ελληνικό. Ας μην μείνουμε στο ελληνικό. Βάζω και το χι. Το χι ελληνικό λοιπόν. Δεν θα μπορούσε να έχει παράλληλα με την επιδοματική πολιτική δοθεί ώστε να θεωρηθεί και ανάπτυξη. Καταρχήν το ελληνικό το έδωσε ο Σαμαράς και δεν το πήρε κανείς. Ναι. Ποια είναι, ότι έκανε μια συμφωνία σε ένα άδειο οικόπεδο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει ένα σωρό ενέργειες, ρημοτομικά, πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια το ρημοτομικό σχέδιο. Έχω ένα οικοπεδάκι στο Μαραθώνα από τον πατέρα μου, από 11 χρονών, μπήκε τώρα στο σχέδιο. Κάθε χρόνο άκουγα. Δεν είσαι κυβέρνηση όμως, εσύ είσαι ένας πολίτης που έχει την καθημερινή του δουλειά. Αυτές οι διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες. Υπήρχαν ζητήματα όπως ας πούμε. Σοφίσαμε στο περιβάλλον. Δεν σοφίσαμε σε αυτό. Δεν γινόταν και ανάπτυξη μαζί. Δεν θέλω να πολιτικοποιήσω. Μα η ανάπτυξη, να πάρουμε λοιπόν το ελληνικό. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε κάποιες εργασίες. Ξέρω σε επενδυτή σε επί Νέα Δημοκρατία έφυγε. Άρα το ελληνικό που ήταν επί Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν ήταν άρθρο επί ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενα, όχι τώρα έφυγε. Ο ξένος επενδυτής. Ο ένας επενδυτής είναι εκεί, Λουβάρη. Τι Λουβάρη. Ο Λάτσι δεν είναι ξένος επενδυτής. Κάτσε να σου πω. Και τι με νοιάζει. Όχι, παιδιά. Η ανάπτυξη θα αποθεί. Όχι, παιδιά. Να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί χάνει ή τουλάχιστον να μιλάμε τίμη. Έχω περιθώριο να με νοιάζει. Να σου πω. Είμαι Σουηδία. Άφησε με λιγάκι να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και προφανώς είναι για κρίση. Όσο λοιπόν ήταν το ελληνικό, γιατί κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ ότι διώχνει τις ξένες επενδύσεις. Η ξένη επένδυση έφυγε επί Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε το ελληνικό, ελληνικό έργο. Δεν γίνεται και έτσι αλλιώς. Ο Λάτσης θα χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Τι δουλεύει το. Με συγχωρείτε, αλλά η τράπεζα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει και τη δική σου δουλειά. Δεν τη χρηματοδοτεί. Τόσο πηγαίνει πάρα πολύ. Το ξέρεις ότι δεν χρηματοδοτεί. Δεν έχω την πολιτική ικανότητα τουλάχιστον εγώ. Όχι, αλλά δεν ζητάς και τα δεις που θα ζητήσει ο Λάτσης. Έτσι, αλλά 10-20 χιλιαρικάκια να φτιάξει το σπιτάκι σου ή να κάνει κάτι πιο βήμα στη δουλειά σου, η τράπεζα δεν θα δίνει. Και ούτε πρόκειται να σταθώσει για τα επόμενα χρόνια. Ήδη υπάρχει η ανησυχία, οι φήμες, τις ακούς και εσύ, ότι θα πάρει. Όχι, ότι θα πάρει λεφτά. Δεν τον ζητιάσαμε και δεν τρέχει. Απλώς εγώ τι λέω, το ελληνικό ήρθε. Η κοινωνική πολιτική τι είναι, ότι εγώ έπρεπε να το εξετάσω και σε σχέση με το περιβάλλον και βρήκα πράγματα που έπρεπε να αλλάξω. Έπρεπε να το εξετάσω σε σχέση με τη συμφωνία. Το πόσο κάνει αυτό το πράγμα. Φτάνομαι στις εξετάσεις όμως. Και αυτό ας ήταν καλύτερη η προηγούμενη συμφωνία για να μην γίνεται. Αλλά όταν εγώ συμφωνώ ότι θα σου δώσω ένα εκτός σχεδίου οικόπεδο και ο άλλος που ήρθε κατηγορείται γιατί δεν μου το έκανε στο εκτός σχεδίου έγκαιρα, να μετράμε για τις ευθύνες μας. Κλείνουμε την παρένθεση.
Ξαναθυμίζω, θα εκτιμήσω δεόντως και το τι δεν κάνατε. Ναι, να πω προσωπικές. Και θα κλείσουμε γιατί είμαστε στη μία μισή ώρα και θα συνέντευξη. Ναι, νομίζω ότι το παρακάναμε λιγάκι. Κοίταξε να σου πω. Εδώ έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, στο τι δεν κάναμε, τι κάναμε καλά, τι κάναμε λάθος, τι παραπάνω θα μπορούσε να. Είναι μια ανοιχτή λοιπόν κουβέντα και είναι μια δυναμική κουβέντα. Θα συνεχίσει αυτή η κουβέντα. Δεν πρόκειται να κλείσει με μια απόφαση της πολιτικής γραμματείας ή δεν ξέρω εγώ του Κεγόραν. Είναι μια προσπάθεια γιατί κυρίως θέλουμε να μάθουμε μέσα από αυτό γιατί εμείς πιστεύουμε ότι θα ξαναέρθουμε. Τη γνώμη σου στην κυβέρνηση. Όχι, λέω λοιπόν ο Μάριος, τι νομίζει, αυτό λοιπόν τι δεν έκανε, που εγώ σαν Μάριος συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία η γνώμη του Μάριου αν δεν είναι σε ένα πλαίσιο συζήτησης. Άρα λοιπόν αυτό που εγώ νομίζω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κατά την άποψή μου μια καλή διακυβέρνηση. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο σύνολο των προσδοκιών. Πολλές από αυτές τις προσδοκίες ήταν προσδοκίες που δεν καλλιεργούσε η ανάγκη, αλλά η προπαγάνδα. Και σε αυτές δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να... Μεγάλο πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ και για την πολιτική του, το οποίο όμως δεν είναι θέμα απλά δεν το πήρε είδηση, δεν το πρόσεξε, είναι μια μάχη που πιθανώς έχασε, να το λέμε καθαρά. Συμβαίνει αυτό στις μάχες. Ήταν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Με οργανωμένα συμφέροντα, μαρινάκηδες, μονοπόλια στον τύπο, στο Άργος, στο ένα το άλλο και τα κανάλια, έτσι. Αυτή τη σύγκρουση δεν μπορούσε να την πάει καλά. Αυτό του στέρισε. Γιατί θα μπορούσα να μιλήσω για λάθη. Θα βάλω και για έκλαμα, όχι με τα μίντια. Όχι, τα μίντια είχαν σαφή θέση να διασωθούν. Δεν τα έχουν περάσει. Δηλαδή αυτή είναι μια νίκη του μίντια, δεν είναι μια νίκη τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα μπορούσα να πω ότι έπρεπε να πηγαίνουμε στο Sky ή να μην πηγαίνουμε. Δεν έχουν αυτά σημασία. Καλά, όταν υπήρξε ανάγκη πήγα τελικά. Στο τέλο. Θα μπορούσα αυτό να πούμε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνονταν στο τέλο. Αλλά δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι ότι μια σύγκρουση. Με τα ΜΜΕ, δεν είχαμε τα εργαλεία, δεν είχαμε. Τέλος πάντων, τη χάσαμε. Έτσι. Ισχυρότερος ο αντίπαλος, πιο έμπειρος, κατά τη γνώμη μου, χωρίς φραγμούς, χωρίς όρια, αυτό που άκουγες το πρωί, έτσι το βράδυ, τα άκουγες αλλιώς. Εντάξει, είναι μια μάχη που τη χάσαμε. Δεν μπορέσαμε λοιπόν έτσι να προβάλλουμε τα θετικά του έργου μας. Το έργο μας, εγώ το είπα, το πιστεύω προσωπικά. Το έργο μας άρχισε να δημιουργεί απαιτήσεις που δεν ήμασταν έτοιμοι να καλύψουμε. Κάνουμε λάθος επιλογές σε σχέση με το τι θα ενισχύσουμε και πόσο. Δηλαδή, δεν επιλέξαμε πάντα τις σωστές κοινωνικές ομάδες για να τις ενισχύσουμε είτε με θεσμικά μέτρα, είτε με επιδοματική πολιτική, την είπες εσύ, δεν είναι κακή η λέξη. Έτσι. Άρα λοιπόν, δεν είδαμε έγκαιρα, μπλέξαμε σε γραφειοκρατίες. Δηλαδή δεν συγκρουστήκαμε στον βαθμό που αυτή η σύγκρουση θα έκανε για σένα τη σχέση με το δημόσιο εύκολη. Έτσι. Νομίζω αυτά είναι βασικά που τα μέτρησε. Δηλαδή εγώ θα ήθελα σαν πολίτης να πηγαίνω σε μια υπηρεσία και να τελειώνω κανονικά. Αυτό δεν το είδα. Νομικά λοιπόν, τα νομικά. Δεν το είδα σαν πολίτης. Είδα ότι λίγο πολύ το ίδιο ήταν και αν ο υπάλληλος ήταν ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και εγώ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ γελάγαμε και λιγάκι φιλικά. Αν ήταν κανένας νεοδημοκράτης, μου βρίζε το δημόσιο και ναι, πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτό που βλέπω στους ιδιωτικούς φορείς, π.χ. στις τράπεζες που πας και περιμένεις 20 άτομα, 30 άτομα σειρά και δεν διαμαρτύρεσαι, στο δημόσιο διαμαρτύρεσαι. Και αυτό είναι και μια. Καλά, η τράπεζα έχει και 18 ATM βέβαια, αν θέλεις και σε σύγχρονο, ναι, το δημόσιο δεν τα έχει. Ναι, αλλά έχει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, εμείς τις βάλαμε, την πρώτη διαδικασία ηλεκτρονικού κράτους με ιδιαίτερο Υπουργείο, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γίνανε. Έτσι. Άρα λοιπόν, απλώς εγώ γίνανε. Αν πάω στο νοσοκομείο το δημόσιο γκρινιάζω, αν πάω στην ιδιωτική κλινική και περιμένω 5 ώρες να δω τον γιατρό, μου φαίνεται φυσιολογικό. Τώρα, στην κράτησή μου όμως, το κράτος παίρνει χρήματα για να παρέχει και. Και στον ιδιότητα τα δίνω εγώ προσωπικά. Στην τράπεζα δεν τα παίρνουν. Δεν στα παίρνουν. Η τράπεζα σε κάθε συναλλαγή που κάνει ο Μπέλκο. Δεν μου παίρνει το στόμα. Μα το ποσό είναι η προμήθεια από τις οικονομίες σου είναι τα κεφάλαια της τράπεζας. Δεν σου παίρνει έτσι, σου παίρνει από το δάνειο που σου δώσε.
Παίρνει τον τόπο. Άρα μην μου λες η τράπεζα, δεν είναι αγαθοδοργία. Όχι, δεν είναι πίστα και είναι από τους πιο σκληρές. Και όταν πάμε εκεί, δεν γκρινιάζουμε. Άρα να χρησιμοποιήσει να βάλει κανείς καμιά φωνούλα. Αλλά θέλω να πω τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν ήμασταν, και νομίζω ότι μπορώ να το εξηγήσω, ένα κόμμα που από το 3 πήγε στο 12, στο 18, στην ουσία με το ίδιο στελεχικό δυναμικό, ξαφνικά και σκάει και η διάσπαση που εμείς είμαστε και αριστεροί άνθρωποι και αυτά μας πικραίνουν και μας βάζουν και σε μια διαδικασία πέρθους. Καλά στελεχικό. Τέλος πάντων, ναι, όχι, δεν λέω εγώ. Συνέβη όμως, είναι ένα γεγονός που συνέβη. Μέσα σε αυτό έπρεπε να δουλεύεις ένα κράτος, δεν έδωσες το βάρος, δεν έμεινε πίσω ο κόσμος για το κόμμα, χάθηκε μια επαφή με την κοινωνία. Αυτά όλα οδήγησαν σε κακές, καλές ή λιγότερο καλές εκτιμήσεις της κατάστασης και του πού να προσανατολίσω παραπάνω τη δουλειά μου. Εγώ νομίζω ότι για την αλλαγή που όλοι θέλανε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν του δώσανε τον χρόνο που του έπρεπε για να την κάνει αυτή την αλλαγή, να μπορέσει να ολοκληρώσει μια πολιτική. Είμαι βέβαιος ότι θα μας τη δώσουν σύντομα με μια προϋπόθεση. Ότι αυτές τις αδυναμίες, κυρίως τις επαφές μας με τον κόσμο, του να ακούμε τι λέει ο κόσμος, από εδώ εμπρός είναι και απόφαση κεντρική, το άνοιγμα του κόμματος, την κοινωνία, η διεύρυνση. Και πάντα σημασία έχει και ο οικονομικός κύκλος που σου παραδίδει ο προηγούμενος. Ελπίζω να μην μας παραδώσουν ό,τι παραλάβαμε την πρώτη φορά, να μας παραδώσουν κάτι σαν αυτό που παραδώσαμε εμείς. Λοιπόν, ας το κλείσουμε. Νομίζω επιτυχημένη μια μισή ώρα. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Θα σου ευχηθώ καλή επάνωδο στις Νέα Σμύρνη, στα έδρανα. Οι πολιτικοί αρχές και οι αξίες της είναι πάντα ίδια. Ο κόσμος έχει προχωρήσει από τότε. Οι ανάγκες της πόλης υπάρχουν, μου είπε ότι δεν είναι οι ίδιες, αλλά υπάρχουν. Είμαστε ένας δήμος ο οποίος είναι πλούσιος. Οπότε μπορούν και οι προτάσεις σας να πατάνε πάνω σε ένα πορτοφόλι το οποίο η προηγούμενη διοίκηση και η παραπροηγούμενη το έφερε. Καλή θητεία. Θα σας παρακολουθούμε, θα χαρώ να σας ξαναδώ. Έχει περάσει και από εδώ ο κεφαλής σας, ο Θέμης Παυλόπουλος. Και καλά δημοτικά συμβούλια και σας βλέπουμε και σας καταγράφουμε. Να ευχαριστήσω εγώ με την σειρά μου, να ζητήσω συγγνώμη αν κούρασε το μακρόχρονο, ας πούμε, της συνέδρια. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκαν όλοι όπως το ευχαριστηθήκαμε ή περισσότεροι όπως το ευχαριστηθήκαμε εμείς. Θέλουμε να είσαστε στα δημοτικά πράγματα. Θέλουμε οι άνθρωποι που είσαστε στα μαζικά μέσα της πόλης μας να μεταφέρουν την πραγματικότητα στους ανθρώπους, στους δημότες, για να μπορεί πραγματικά να εκτιμήσουν. Υποχρέωσή μας και επιλογή μας και υποχρέωσή μας. Καλή τετραετία έτσι κι αλλιώς, και όσες κακές προγνώσεις έκανα, ας ελπίσουμε ότι να είμαι εγώ λάθος και τα πράγματα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. 9.30 βέβαια. Μάριος Μουζάρας στο Φίνεας Μέγκες, νεοεκλεγής δημοτικός σύμβουλος, αλλά εντυπωσιακός στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Σμύρνης, αλλά και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ως στέλεχος. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, ο ένας από το Κοινοβούλιο και ο άλλος από πρώην βουλευτής. Θα τους ανακοινώσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Έως τότε, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.